Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Φίλες και φίλοι, σας χαιρετώ για μια ακόμη φορά. Ελπίζω μέσα στην επόμενη ώρα να δώσω τις διαστάσεις που πρέπει, τόσο από πνευματικής πλευράς, αλλά όσο και κοσμικής, όπως κάνω κάθε φορά δηλαδή. Και για τη συνέχεια θέλω να γνωρίσετε, θα έχω τρεις ενότητες, έχω δηλαδή κατά νου τρεις υποενότητες πάνω στις οποίες θα κινηθώ. Η πρώτη ενότητα θα είναι μια μικρή εισαγωγή για να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα στις μέρες μας. Η δεύτερη ενότητα ή υποενότητα, όπως θέλετε πάρτε το, θα είναι και θα έχει σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Κάφκασο, δηλαδή Τουρκία, Παύλα, Κάφκασος. Και το τρίτο θα είναι το θέμα των αρκετών ερωτήσεων, θα προσπαθήσω να απαντήσω όσες μπορέσω σήμερα και έχει ο Θεός για τη συνέχεια, από φίλους μου, από κάθε πλευρά, δηλαδή είτε από το Facebook ή από οτιδήποτε άλλο. Ας αρχίσουμε λοιπόν και ας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, εντοπίζοντας δηλαδή τις γραμμές της πρώτης ενότητας. Κοιτάξτε να δείτε. Βάζουμε πάντα ένα ζήτημα. Τι συμβαίνει σήμερα, τι γίνεται στις μέρες μας. Όλοι μας. Όσοι ψάχνουν δηλαδή, γιατί μερικοί δεν ψάχνουν. Και αυτή δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Τι συμβαίνει λοιπόν. Βάζουμε λοιπόν το ερώτημα που είμαστε, που πάμε και τι συμβαίνει στις μέρες μας. Για να καταλάβουμε αυτό το θέμα και να το νιώσουμε βαθιά, πρέπει να βάλουμε μέσα μας δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι βρισκόμαστε μέσα στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και έχω μύριες τόσες αποδείξεις ό,τι με αφορά προσωπικά σαν καθηγητής, σαν ερευνητής, οτιδήποτε άλλο, 42 χρόνια μελετώντας τα θέματα αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι αυτός ο πόλεμος έχει λόγο που γίνεται. Πολύ σύντομα θα απαντήσω στα δύο αυτά θέματα. Πρώτον, ότι έχουμε παγκόσμιο πόλεμο και είμαστε σε εξέλιξη ενός γενικού πολέμου αυτή τη στιγμή από το 2011, από το 15 Μαρτίου του 2011, είναι απολύτως βέβαιο και για τους ερευνητές και για τους υπόλοιπους που ψάχνουν υπό κάτω της γης. Όσοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου κλπ. Και βλέπουν μόνο τον εξωτερικό κόσμο, όπως και του λόγου μου μέχρι πριν 7-8 χρόνια να πάω στο Άγιο Όρος και να δω τι γίνεται υπό κάτω και υπεράνω της γης, έβλεπα τι γίνεται μόνο επί της γης και φυσικά δεν μπορείς παρά να λες κάποιες ανοησίες. Ούτε το 10% της δεν μπορείς να καταλάβεις εάν απλά μελετήσεις τα πάντα, διότι γνωρίζεις τα πάντα γύρω από το πεδίο 0. Άρα και λοιπόν, με αυτό κατά νου, βάζουμε την πρώτη πλατφόρμα και λέμε γίνεται ο τρίτος παγκόσμιος, γίνεται ο τρίτος γενικός πόλεμος και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση που αλλάζουν πια τα δεδομένα προς το πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή αυτός ο πόλεμος έχει μία αυξητικότητα. Έτσι ήταν και ο πρώτος, έτσι ήταν και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και η άλλη περιφερειακή πόλεμη. Δηλαδή δεν έχουμε παρά μία παρακολούθηση γραμμική του θέματος. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, σκέλη από κάτω στο πρώτο θέμα, έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί, ποιος τον κάνει, γιατί τον κάνει και πώς το χέδει. Αυτός τον κάνει είναι οι διεθνείς σιωνιστές, είναι αυτοί που είναι μέσα στα λαγούμια, είναι τυφλοπόδικες της νέας τάξης πραγμάτων, δηλαδή οι νεοποχήτες, οι οποίοι θέλουν, δεύτερον, πάω στο δεύτερο θέμα, να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Το λένε είτε επιστημονικά, το λένε με κάθε τρόπο. Και σας έχω πει σε άλλη εκπομπή, πάνω από 200 έχω βρει συγκεκριμένες φράσεις ή ενότητες από κείμενα, είτε από τους Ρότσιλντ, είτε από πολλούς άλλους, δεν είναι ώρα να λέω ονόματα και τέτοια, το έχω κάνει στο παρελθόν, που όλοι λένε το ίδιο πράγμα, ότι θα πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης με τελευταίο το
τον εκπρόσωπο του Πάπα, το Φλεβάρι που πέρασε, που λέει εξαφανίστε, έτσι ρητά, εντός εισαγωγικών αυτό, εξαφανίστε 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους και φέρτε τη νέα τάξη πραγμάτων. Τι σημαίνει αυτό, εξαφανίστε? Πρέπει να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος και να είναι και πυρηνικός. Όπως και θα γίνει, θα επιτρέψει ο Κύριος. Το έχουν δει πολλοί ασκητές, και ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα έχει δει ανθρώπους να λιώνουν. Το έχει πει σε πνευματικά του παιδιά που μίλησαν με τον ίδιο και έχουν μιλήσει και με τα παιδιά αυτά. Πολύ δυνατή πνευματικά, δηλαδή παιδιά του Κυρίου, μέσα από του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα. Τι θέλω να πω λοιπόν. Πρώτον, έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερον, για να μειωθεί ο πληθυσμός κατά 6 ή και παραπάνω δισεκατομμύρια. Και στη συνέχεια να επιτευχθούν δύο πράγματα. Το ένα είναι να μας τσιπάρουν, όπως τώρα έχουν βάλει Sony και καλά και ετοιμάζουν τα νέα εμβόλια που, αν θυμάστε, πατέρες όπως ο πατήρ Ευθύμιος από την Άνω Καψάλα είπε μη βάλετε, μη αφαιρεθείτε δηλαδή κάποια στιγμή και επιτρέψουν στα παιδιά σας ειδικά και το κάνουν εμβόλια με λουσιφεράση. Δεν θα πω, το έχω αναπτύξει σε άρθρο πολύ εντατικά και σε βάθος αυτό το θέμα. Και ο πατήρ Ευθύμιος είναι κάθετος. Όχι στα νέα εμβόλια. Γιατί μέσα έχουν τατουάζ, έχουν διαφορετικό τρόπο, έχουν δηλαδή τύπωμα, ψηφιακό αποτύπωμα δηλαδή, το οποίο είναι ισοδύναμο με προσφράγισμα. Από εκεί και πέρα έχουν και ένα άλλο στο μυαλό τους. Μας τα έχουν πει. Αυτά που σας λέω είναι όλα με αποδείξεις, είναι όλα αποδεδειγμένα. Απλά πρέπει να τα συνθέσουμε σε μια επερενότητα, όχι της χαζομάρας και της ανοησίας. Τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, πόλεμοι έτσι εκείνο και θα μας σώσει δήθεν το ΝΑΤΟ και η Αμερική θα παρέμβει και όλα αυτά. Είναι θέμα συμφερόντων και δεν θα γίνει πόλεμος, λέγεται, δεν συμφέρει κανένα. Αυτά είναι βλακίες. Γιατί είναι βλακίες, πάμε παρακάτω. Λένε λοιπόν αυτή τη στιγμή, το λέω έτσι με έντονο τρόπο για να σας ταρακουνήσω κάπως. Και συγχωρέστε με. Ποιος είμαι, κανένας δεν είμαι. Αλλά όταν βλέπω και μελετώ προσωπικά πάνω από 400 ραβίνους ανά τον κόσμο. Είναι γύρω στις 5 με 6.000 ραβίνοι σε ολόκληρη τη γη. Και όλοι λένε το ίδιο και από 18 Σεπτέμβρη περιμένουν τον Μεσσία. Δηλαδή τι περιμένουν, περιμένουν να έρθει από 18 Σεπτέμβρη που ήταν η πρωτοχρονιά της πρωτοχρονιάς όπου λένε οι ραβίνοι ήδη κάποιοι μιλάνε με τον Μεσσία, προσέξτε, μιλάνε με τον Μεσσία, κάποιοι συνεννοούνται με τον Μεσσία και όλοι περιμένουν τον Μεσσία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πάνω από 1.000 περιπτώσεις ραβίνων λένε ότι μετά, για να το πω πιο ρητά και πιο κατανοητά ακόμη, μετά τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του σημερινό, θα έρθει ο Μεσσίας. Δηλαδή θα παραδώσει εξουσία ο Νετανιάχου, ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, στο Μεσσία. Το καταλαβαίνετε ότι σας λέω. Δεν είναι τίποτα δικά μου αυτά. Αυτά μας τα λένε. Άμα μπείτε στις εφημερίδες του Ισραήλ, παγκόσμιες εφημερίδες κλπ, ιστούς και τέτοια, γκαρίζει το πράγμα. Και εδώ πέρα λένε, ξέρεις, δεν συμφέρει, λέει σήμερα, λέει η Τουρκία, μαζί με την Ελλάδα τα βρήκαν, λέει, κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και συμφωνήσαν να μην γίνει πόλεμος. Τι λες βρε ανόητε, αφού ο πόλεμος αυτός είναι 1000% να γίνει και μας το έχουν υπογράψει 300 σιωνιστές Εβραίοι και Ιλουμινάτοι και όλοι οι παρακάτω από αυτούς. Είναι δυνατόν να μην γίνει. Πάω λοιπόν, κλείνω γιατί δεν έχω πολύ χρόνο γι' αυτό, και βγάζω ένα πρώτο συμπέρασμα. Ο πόλεμος θα γίνει, εξελίσσεται και σε λίγο που θα δείτε αυτά που θα γίνουν έτη περαιτέρω, θα μιλήσω στη συνέχεια, είτε στον Κάφκασο, είτε στο Αιγαίο που είναι η σειρά μας, γίνονται πόλεμοι στο Αιγαίο. Μην νομίζετε ότι στο Καστελόριζο και λοιπά δεν γίνονται πράγματα. Δεν σας τα λένε. Γνωρίζω από την προ Χριστού εποχή που ήμουνα. Και σας το λέω με πάσα βεβαιότητα. Όταν μιλάω με το παράδειγμα να σας πω, με έναν ο οποίος είναι μέσα στην πρώτη τριάδα της πατρίδας μας που διοικούν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεσμικά και του λέω τάδε, για να μην λέμε ονόματα και διευθύνσεις, η ουσία μας ενδιαφέρει, του λέω τι θα γίνει, λέω θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, αυτό που λένε οι ασκητές και λοιπά, να είμαστε έτοιμοι, έρχεται πείνα όλα αυτά. Και τι μου απαντάει, η Λία λέει καθυστέρησε, λέει ο πόλεμος, είναι ήδη σε καθυστέρηση, ήδη λέει έπρεπε να έχει γίνει με την Τουρκία. Ακούτε τι σας λέω, τι μας λέει, τι μου λέει άνθρωπος που είναι στην πρώτη τριάδα που διοικεί την Ελλάδα αυτή τη στιγμή επίσημα. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε, για να κλείσω την πρώτη έτσι σκέψη σε μια ενότητα, ο πόλεμος γίνεται, θα γίνει και θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο.
Τέρμα. Θα τα δείτε. Το δεύτερο, μέσα στην πρώτη εισαγωγή, ποιοι είναι οι αντίπαλοι αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, οι σιωνιστές Εβραίοι ποιους έχουν αντιπάλους. Τρεις είναι οι αντίπαλοι. Είναι η Ελλάδα, επειδή είμαστε Ορθόδοξοι και είμαστε το νέο Ισραήλ, είμαστε ο νέος Ισραήλ. Το δεύτερο είναι το Άγιο Όρος, γιατί οι Άγιοι εκεί πέρα, οι ασκητές μας και όλοι οι μοναχοί και οι γέροντες προσεύχονται και προσευχή ενός μοναχού μπορεί, λέει ο Άγιος Πορφύριος, 500.000 άνθρωποι να αμαρτάνουν και ένας μοναχός στο Άγιο Όρος, παράδειγμα, να προσεύχεται και ο Θεός να ακούει ένα. Δηλαδή με 24 μοναχούς η Ελλάδα μπορεί να σβήνει τις αμαρτίες της μπροστά στα μάτια του Θεού για το θέλημα του Θεού, με αυτή την έννοια. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Όρος μετά την Ελλάδα είναι ο δεύτερος αυτός και ο τρίτος είναι ο Πούτιν. Γιατί ο Πούτιν είναι πολύ πιστός χριστιανός και από το Άγιο Όρος που το έχουν πει πάρα πολλοί ασκητές και εκτός Άγιο Όρος, χαρισματικοί, ότι είναι σκεύος εκλογής. Αυτοί είναι οι τρεις εχθροί. Βέβαια ο Πούτιν έχει τα πυρηνικά και θα δείτε τι θα γίνει με την Τουρκία. Η Τουρκία θα τη διαλύσει, όπως είπε ο ιεράρχης κάτω στην Κύπρο, ο πανιερότατος Μόρφου. Τι μας είπε ο νεόφυτος, ότι θα σε κάποια στιγμή θα κάνουμε προσευχή, θα παρακαλάμε τον Θεό να σταματήσει η αιματοκύλιση και ο πόλεμος, δηλαδή όπως θα εξελίσσεται, ο επιθετικός της Ρωσίας στην Τουρκία. Και θα το δούμε αυτό. Είναι προφητευμένο από πάρα πολλούς Αγίους της Εκκλησίας, δεν μιλάω για ασκητές, μιλάω για Αγίους, αγιοκαταταγμένους δηλαδή. Προσέξτε και ένα ακόμη. Αυτή η τριάδα είναι που φέρνουν τη δυσκολία στις δυνάμεις του σκότους. Οι οποίες δυνάμεις του σκότους περιμένουν, δείχνει το Μεσσία. Οι άνθρωποι είναι παλαβοί. Σας το λέω έτσι ομά. Έχουν δαιμονιστεί, γιατί τι είχαν πει. Η κατάρα λέει να πέσει στα παιδιά μας και στους απογόνους μας όταν σταυρώσαν τον Κύριο. Αυτή η κατάρα τους συνοδεύει και δεν βλέπουν. Θα έρθει ο Αντίχριστος, δεν θα έρθει τώρα όμως που το περιμένουν. Ούτε θα έρθει και κανένας Μεσσίας δεν θα έρθει. Το Ισραήλ θα ισοπεδωθεί. Θα γίνει όλο νεκρά θάλασσα, λένε οι ασκητές, και όχι μόνο. Άραγε λοιπόν έχουν ικτράν πλάνιν, πλανώνται πλάνιν με γίστην, που λένε ή έχουν κατά νου, και το λένε τώρα και το διαβάζουν στις εφημερίδες του Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο, ότι έρχεται ο Μεσσίας. Κανένας Μεσσίας δεν έρχεται, ούτε Αντίχριστος. Ούτε Ρότσιλντ έρχεται, ούτε μερικοί που λένε θα είναι ο γιος του Τραμπ, συγγνώμη, όχι ο γιος, ο γαμπρός του, ο σύζυγος της Ιβάνκα και πάει λέγοντα. Τέρμα αυτά. Αυτά είναι ξεκομμένα. Δεν το λέω κάθετα του λόγου μου. Ό,τι σας λέω δεν είναι τίποτα δικό μου. Είναι αυτά τα οποία βγαίνουν είτε από τους Αγίους, είτε από τις γραφές, είτε από τους Αγίους ασκητές, τους χαρισματικούς. Που δεν έψαξα να βρω κανέναν και όλοι ήρθαν, οι πληροφορίες τους εννοώ, για να μπορέσω να κάνω αυτόν τον λόγο σήμερα και να σας τον μεταφέρω. Και πώς σας μιλάω πάντα, πριν ξεκινήσω και κάθε φορά, λέω Θεέ μου, βοήθησέ με, σας το λέω μα και δεν πειράζει, μερικοί κλείστε λίγο τώρα την κάμερα και την ανοίξετε σε λίγο. Κάνω το σταυρό μου και λέω Θεέ μου, βοήθησέ με να πω έναν λόγο, να μην σε στεναχωρήσω και να είναι λόγος κοντά στην πραγματικότητα, όσο μπορεί να είναι. Δηλαδή προσευχητικά σας μιλάω. Κάνω κουμποσχήνι, πώς να σας το πω πριν και όλα αυτά. Θέλω να καταλάβετε, δηλαδή η πλευρά είναι πνευματική και κατεβαίνω στα κοσμικά. Τι θέλω να πω και κλείνω την πρώτη ενότητα. Τρίτος παγκόσμιος σίγουρα γίνεται, σίγουρα θα εξελιχθεί σε πυρηνικό πόλεμο και θα είναι και σύντομος. Πολύ σύντομος. Γιατί όταν πέσουν πυρηνικά, η Αμερική θα γίνει μερική, που περιμένουμε να βουλιάξει η Καλιφόρνια και όλα αυτά που λένε οι ασκητές και χαρισματικοί άνθρωποι γενικά, γέροντες και γερότησες. Και ταυτόχρονα θα δούμε την Ευρώπη να γίνεται χειρότερα από την Αμερική, σαν Βαβυλώνα νούμερο 2, από πλευράς απολειών. Που λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα περπατάει ώρες Γερμανός να βρει έναν Γερμανό του πει, να πει αδερφέ τι κάνεις. Γιατί δεν είναι δικά μου λόγια, είναι των Αγίων. Έτσι λοιπόν, για να κλείσω την πρώτη υποενότητα, ο πόλεμος εξελίσσεται. Οι εχθροί των σκοτεινών στοών, αυτοί δηλαδή οι τοφλοπόντικες της νέας τάξης, οι νεοεποχήτες, έχουν απέναντί τους την Ελλάδα, το Άγιο Όρος και επίσης τον Πούτιν που έχει και τα πυρηνικά. Και τρίτον, οι στόχοι τους είναι τρεις. Πρώτον, να μπορέσουν να εξαφανίσουν ή δυνατόν να μείνουν 500 εκατομμύρια όπως γράφουν ρητά κάποιοι από αυτοί, 500 εκατομμύρια, έτσι ακριβώς. Δεύτερος στόχος τους είναι, πρώτον να εξαφανίσουν, επαναλαμβάνω, και να μείνουν μόνο 500 εκατομμύρια άνθρωποι επί της γης. Δεύτερος στόχος είναι
να φέρουν τον Αντίχριστο, ούτε αυτό θα το πετύχουν, ούτε το πρώτο θα πετύχουν γιατί θα μείνουν περίπου η μισή. Το 1 τρίτο θα φύγει, για να μην μασάμε λόγια. Και οι υπόλοιποι από τα πυρηνικά, δηλαδή αυτά που θα γίνει η διάχυση των πυρηνικών, θα έχουμε πολλούς ανθρώπους, πολλές αρρώστιες. Και επίσης το τρίτο είναι για να φέρουν τον Αντίχριστο, που δεν θα τον εφέρουν, και στη συνέχεια βέβαια να βάλουν λουσιφεράση, την οποία μας κάνουν τώρα δοκιμές. Ο ιός αυτός που φέραν είναι και αυτά που γίναν Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο, δύο μήνες, και οι 5-6 μήνες, 7 που έρχονται τώρα, που θα μας, αυτό το μήνα θα μας κλείσουν πάλι μέσα, μην έχετε αμφιβολία. Τα ετοιμάζουν πρώτα Αθήνα, μετά Θεσσαλονίκη, έτσι βλέπω στις ειδήσεις. Έτσι, θα βάλουν νούμερα κλπ. Γιατί σου ενδιαφέρει ο πόλεμος, σου ενδιαφέρει να μας σκοτώσουν, το καταλάβατε. Οι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι, μέχρι τα ισόρουχά τους μέσα. Τι θέλω να πω, μη σας γελάει κανείς. Τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους, ο Κύριος θα το επιτρέψει. Μάλιστα, ασκητής μου είπε ότι θα επιτρέψει, όχι ένας, πολλοί ασκητές χαρισματικοί, ότι θα επιτρέψει τώρα αυτόν τον μήνα ή τον άλλον, πιο πιθανό αυτόν τον μήνα κατά 97%, να κλείσουν όλα, να μπαίνει ένα γελικό lockdown από την εκεί μετά Θεσσαλονίκη, Νομό και όλη την Ελλάδα, με ψεύτικα νούμερα πάντα, γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν τον πόλεμο, και αυτά είναι οι υποφάσεις του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που προηγούνται, όπως είναι η φάση στρατιωτικής του Κάφκασου, σε λίγο θα μιλήσω στην ενότητα, και ταυτόχρονα τι σκέπτονται. Σκέπτονται ότι δύο μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, τότε Μάιο, και τώρα μέχρι το Πάσχα από αυτόν τον μήνα, θα είναι δύο υποφάσεις του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, που όπως έχει πει και ο πατήρ Ιωάννης ο Καλαΐδης, ότι θα προηγηθούν υποφάσεις ή βιολογικού πολέμου. Μετά θα έχουμε γεωλογικού πολέμου, όπως θα είναι το Yellowstone ή η Αμερική με το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα. Αυτές θα είναι οι επόμενες φάσεις, και δεν είναι μακριά αυτά. Είναι τώρα, στους επόμενους μήνες, χρόνια. Δηλαδή, τι χρόνια τώρα, άστε. Μήνες πια. Δεν πρέπει να λέμε χρόνο, σας λέω σχετικά μιλώντας, γιατί μερικοί κολλάνε καλή. Είπες μήνες, είπες εκείνο. Τίποτα δεν είπα. Σας λέω ότι είναι κοντά. Και γιατί σας το λέω, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή. Να ζητήσουμε από το Θεό, τον Χριστό, που ζει ο Κύριος. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο δώρο. Έχουμε τη μεγαλύτερη δόξα από όλους, γιατί έχουμε τον Χριστό. Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ορθοδοξίας. Το μεγαλύτερο δώρο που έχουν οι Έλληνες από τους προγόνους τους είναι ότι είμαστε Ορθόδοξοι. Αυτή είναι η πρίκα μας η μεγαλύτερη. Και αυτή την πρίκα πρέπει να τη διατηρήσουμε τώρα, όσοι μπορούμε. Τι να πούμε, Θεέ μου, συγχώρεσέ μας, μετανοώ, έστω και ένας, ο Κύριος και μία ψυχή να σωθεί, που είναι περισσότερη από όλο τον κόσμο, είπε. Τι να τον έχεις, λέει, να όλο τον κόσμο να χάσει την ψυχή σου, είπε ο ίδιος ο Κύριος. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση και στην όλη εικόνα που παρουσιάζεται, αν πολλοί από εμάς, και γι' αυτό τα γεγονότα έχουν πάει πίσω, που είπε και ο πολιτικός αυτός στην τριάδα που σας είπα νωρίτερα της χώρας μας, που τα γεγονότα καθυστερούν, και το ξέρουμε και από τους ασκητές. Λένε ναι, πήραμε χρόνο γιατί προσευχήκαν έτσι. Προσευχηθείτε λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, μετανοήστε, κάντε υπομονή, ούτως ώστε με αυτά τα πράγματα, νηστεία και όλα τα άλλα που λέμε, που οι ασκητές και οι άγιοι της Εκκλησίας μας, θα μπορέσουμε να μικρύνουμε και το χρόνο της διάρκειας των κακών αυτών γεγονότων των επερχομένων, αλλά και την ένταση. Μικρότερος χρόνος, μικρότερη ένταση. Αυτό ζητάμε. Τώρα, για να κλείσω αυτή την ενότητα, ένα συμπέρασμα. Ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτοί περιμένουν οι Εβραίοι το Μεσσία, αλλά εμείς περιμένουμε τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη. Στη συνέχεια, επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, το αντιπαρέρχομαι και θα σας το πω αυτό μετά. Δηλαδή, αντί για τον Αντίχριστο, θα έρθει ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, και αυτός θα διοικήσει για 33 χρόνια, και οι άλλοι θα ψάχνονται. Θα έρθει αργότερα. Μπαίνω, για να δω τώρα, είπαμε, μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, ενότητα. Κοιτάξτε να δείτε, Κάφκασος. Τι γίνεται στον Κάφκασο? Οι σιωνιστές Εβραίοι, γιατί όσοι δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται υπό κάτω της γης, δεν ψάξετε όλους τους βιβλιοθήκες, στον κόσμο, όλα, τίποτα δεν κάνετε. Διάβασε τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών και άλλα αντίστοιχα, και θα καταλάβεις, στα γράφει. Δηλαδή σήμερα, άμα διαβάσει κάποιος τα πρωτόκολλα, παράδειγμα, ένα παράδειγμα φέρω, των σοφών της Ιών, θα πει ότι, βρε Παναγία μου, αυτό γράφτηκε το 1997, η Ελλάδα θα σύνορά της ήταν στην ταράτσα της Λαμίας. Και αυτοί από τότε γράφαν τέτοια πράγματα
τα οποία σήμερα έχουν υλοποιηθεί πάνω από το 95% και με άριστο τεχνικό τρόπο. Λέει, δεν χρειάζεται να διαβάσεις τα πρωτόκολλα πλέον για να δεις τι θα γίνει στο μέλλον, τι γίνεται στο παρελθόν, να τα επιβεβαιώσεις. Και θα σοκαριστείτε ότι όλα τα έχουν σχεδόν καταφέρει. 2-3 έχουν μείνει από τη Λουσιφεράση και κάποια άλλα τα οποία είναι στο εγγύς μέλλον να τα κάνουν. Και οι Έρμοι νομίζουν ότι θα φέρουν τον Μεσσία. Και τους βγει ο Άγιος, Άγιος Ιωάννης ο Βασιλέας. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε τα ματάκια του και αυτή, γιατί μιλάω για τους Σιωνιστές Εβραίους, δεν μιλάω για τους άλλους Εβραίους, γιατί μπορεί να είναι και οι απόγονοι του Ιούδα, οι Σιωνιστές Εβραίοι, αλλά είναι και οι απόγονοι του ευσχήμου βουλευτή, του ανθρώπου που ο Κύριος επέλεξε για να, με τη συντόνη και όλα αυτά. Δηλαδή τι θέλω να πω, υπάρχουν δηλαδή οι απόγονοι και αυτών, αλλά και οι απόγονοι των δικών μας ανθρώπων που ξέρουν μέσα στην ανθρωπότητα έπαιξαν ένα ρόλο εκείνες τις μέρες της ταφής του Κυρίου. Δηλαδή, ο Σίμωνο Κυριναίος, για να πω έτσι πιο, έχει και αυτός απογόνους. Τώρα, τι γίνεται ακριβώς εκεί, τι αποτυπώνεται. Θα σας το πω όσο πιο συμπυκνωμένα μπορώ. Στον Κάφκασο έχουμε το Ιντλίμπ νούμερο 3 και το Ιντλίμπ νούμερο 4 θα είναι το Αιγαίο. Τι εννοώ. Το Ιντλίμπ της Συρίας, η επαρχία, σας έχω μιλήσει και άλλες φορές, έχω γράψει εκτενώς. Το Ιντλίμπ της Συρίας είναι ένα σημείο αναφοράς γεωγραφικής που είναι ένας πυροκροτητής γεωγραφικός, γιατί οι μεγάλοι πυροκροτητές είναι η Τουρκία και το Ιράν. Και ο Ερντογάν σαν φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή ο Ερντογάν μαζί με την Τουρκία είναι το δίδυμο της καταστροφής. Αυτοκαταστροφής της Τουρκίας, γιατί και οι δύο, τον Ερντογάν θα δείτε πώς θα λήξει η ζωή του. Και επίσης αυτό έχει να κάνει, για να προσθέσω και λίγο ακόμη επί τούτου, με το ότι πρέπει πάση θυσία ο σιωνιστικός αυτός μηχανισμός να δημιουργήσει μία ένταση περισπασμού και αντιπερισπασμού, αντιπερισπασμού για να δημιουργήσει το Ιντλίμπ νούμερο 3 στον Κάφκασο, για να είναι το νούμερο 4 το Ιντλίμπ στο Αιγαίο, και ενώ εμείς θα έχουμε το νου μας τώρα δείχνει τι γίνεται εκεί, κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα έχουμε το συμβάν ή και αργότερα τον πόλεμο. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, γίνεται και ένας περισπασμός και πόλεμος. Γιατί λοιπόν γίνεται το Ιντλίμπ νούμερο 3, όπως έγινε και το Ιντλίμπ νούμερο 1. Μέσα στη Συρία λοιπόν επιτρέψαν οι Αμερικανοί τι κάνανε, σηκωθήκαν και φεύγαν από τα βόρεια της Συρίας. Παρατήσαν το Αφρίν, το δώσαν στην Τουρκία. Έτσι, πάρτε έναν νομό Αρκαδίας, τους δώσαν. Μετά τους είπα, πάρτε τη ζώνη των 30 χιλιόμετρων. Πάρτε στα βόρεια σύνορα. Πάλι οι Αμερικανοί. Μετά λένε οι Αμερικανοί, θα φύγουμε για τις φρουρές που έχουμε μέσα στη Συρία, στη βόρεια Συρία. Πήραν και τις φρουρές, μπήκαν οι Ρώσοι. Κάναν κοινές φρουρές και επιχειρήσεις τάχα για να μπορεί να ελεγχθεί η περιοχή μαζί με τους Ρώσους. Τάχα η μεγάλη φιλία της Ρωσίας στην Τουρκία. Μη σας κοροϊδεύει κανένας. Την Τουρκία θα τη διαλύσει ο Πούτιν. Απλά οι Αμερικανοί τι κάνουν, φεύγουν σιγά σιγά συστηματικά να φτάσουν στο σημείο να τους περικυκλώσει ο Πούτιν. Τελευταίο σημείο είναι τώρα, προτελευταίο είναι ο Κάφκασος και τελευταίο το Αιγαίο. Και εκεί, μόλις γίνει στο Αιγαίο το συμβάν, θα αναγκαστούν οι Τούρκοι να κλείσουν τα πάνω, το Βόσπορο. Και μόλις κλείσεις εκεί τα στενά, εκεί λοιπόν θα δουν οι Τούρκοι τι σημαίνει Πούτιν και τι σημαίνει νέα όπλα που δεν τα έχουν δει ούτε οι ίδιοι κατασκευαστές. Γιατί ξέρουν οι μεν, οι δε και όχι όλοι ταυτόχρονα τι γίνεται. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όπως και στο Ιντλίπ το ετοιμάσανε, που είναι εκεί οι ρωσικές βάσεις, εκεί υπάρχει την ναυτική βάση, αεροπορική και όλα αυτά, βάση ακροάσεων κλπ. Και εκεί λοιπόν δημιουργήσαν την πρώτη μικρή χειροβομβίδα γεωγραφική για εκείνη την περιοχή. Η οποία ανά πάσα στιγμή, χτες σκοτωθήκαν, προχθές σκοτωθήκαν, δεν έχει τίποτα, σας τα λένε. Τα αναρτώ στο Facebook όσοι κοιτάτε στη σελίδα μου, πόσοι σκοτώνονται, έτσι είναι δεικτικά. Δεν προλαβαίνω, πώς θα πάω, τι σελίδες θα βάλω. Πρέπει να γράψω κυκλοπαίδεια. Συνεχίζεται ο πόλεμος και εκεί το έχουν πάντα έτοιμο. Το ίδιο κάνανε και στην Λιβύη. Εκεί βάλαν αντί για Ιντλίμπ την ονομάσαν Σύρτη. Είναι η πόλη που είναι ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες των δύο αντιμαχωμένων παρατάξεων και φτιάξαν το Ιντλίμπ νούμερο 2, τη Σύρτη δηλαδή, όπου και οι δύο θέλουν τη Σύρτη για να είναι το λιμάνι, να βγάλουν τα πετρέλαια και όλα αυτά. Κανένα δεν ενδιαφέρεται. Οι Εβραίοι δεν είναι, οι Σιωνιστές Εβραίοι δεν ενδιαφέρονται για πετρέλαιο, τίποτα. Τίποτα.
Να μείνουμε 500 εκατομμύρια τους ενδιαφέρει. Και όσοι σκέφτεστε κάτι άλλο, ψάξτε και αναλύστε. Σκίστε τα πτυχία σας και πετάξτε στα σκουπίδια. Ομά. Γιατί μας το λένε οι ίδιοι, γι' αυτό σας το λέω. Θα σας λέω κάτι δικό μου. Αυτά που σας λέω είναι 100% έτσι, γιατί μας τα λένε 100% οι ίδιοι, όλες οι πηγές, τα ίδια πράγματα. Κατηγορηματικά σας το λέω αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και στη Σύρτη που κάναν το Ιντλίπ νούμερο 2, που βλέπετε τι γίνεται τώρα. Να φεύγει ο ένας, έρχεται ο Σάρατς, δηλαδή μια συνεχής ανακατοσούρα και εκεί, που τώρα τι λένε, ας πάμε και λίγο ανατολικά της Τουρκίας. Είχαμε νότια της Τουρκίας, είχαμε στην περιοχή της Μεσογείου με την Αφρική όλα αυτά τα οποία σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές και τα ξέρετε περισσότεροι. Και τώρα τι λένε, ας κάνουμε το Ιντλίπ νούμερο 3. Και τι σκέφτηκαν. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε λοιπόν, προσέξτε τι έχουμε. Έχουμε η Τουρκία, αν βάλετε στο μυαλό σας την Τουρκία. Η Τουρκία, όπως την κοιτάω του λόγου μου, εδώ πάνω, στην Τουρκία βόρεια ανατολικά, είναι η Αρμενία. Από την Αρμενία λίγο προς την Κασπία θάλασσα, εδώ είναι, από πάνω είναι η Μαύρη θάλασσα και από εκεί είναι η Κασπία θάλασσα. Ανάμεσα λοιπόν εκεί υπάρχει και το Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή η Αρμενία, που είναι χριστιανοί μονοφυσίτες δηλαδή, και μάλιστα είναι οι πρώτοι χριστιανοί από το 301 που μπήκαν επισήμως στην Ορθοδοξία. Δηλαδή χάσαν και μπήκαν στην πλάνη και είναι μονοφυσίτες. Και έχουμε και τα προβλήματα στα Ιεροσόλυμα και όλα αυτά. Τα αφαιρούμε τώρα αυτά. Γιατί επειδή ήμουν στην Παρευξήνια συνεργασία αντιπρόεδρος στα οικονομικά θέματα και πήγαινα και πήγα, έχω πάει προσωπικά δηλαδή, όπως σας λέω τώρα, εκεί που γίνεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, και έχω πάει στο Γερεβάν που είναι η πρωτεύουσα, ας το πω πιο συγκεκριμένα, ξέρετε πόσο μας αγαπούν εμάς οι Έλληνες ή οι Αρμένοι? Δεν μπορείτε να το πιστέψετε, σας λέω. Δεν μπορείτε, μας παίρνουν αγκαλιά. Τώρα γιατί και πώς, είναι ιστορία που τα γράφει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι δηλαδή, οι Αρμένοι είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Οι άλλοι, η οποία, προσέξτε, το Αζερβαϊτζάν, λένε οι Τούρκοι, και το Αζερβαϊτζάν πρόεδρος, ο προηγούμενος πρόεδρος, είπε, εμείς λέει είμαστε η δεύτερη Τουρκία. Προσέξτε, είναι μουσουλμάνοι. Εδώ είναι μονοφυσίτες χριστιανοί. Οπότε τι έχουμε, όπως είναι η Τουρκία, εδώ έχουμε τη χώρα την οποία την έχουν προσβάλει τώρα, την Αρμενία, και είναι σάντουιτς ανάμεσα, συγχωρέστε με γι' αυτό, ανάμεσα στην Τουρκία και στο Αζερβαϊτζάν, στις δύο Τουρκίες. Και εδώ τι έχουμε τώρα. 3 εκατομμύρια ημέν, περίπου 10 εκατομμύρια παραπάνω και η ΔΕ. 3 με 10 εκατομμύρια είναι δύο χώρες, για να σας βάλω και σε νόημα. Και τι βλέπουμε εκεί. Έχουμε, αν πάμε στο 1918, ή πάμε στο 1991, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Διαλύεται η Σοβιετική Ένωση. Τι γίνεται εκεί πέρα? Το 1994 ξεκινάει πόλεμος. Διότι όταν σκορπίσαν αυτά, όταν διαλύθηκε η παλιά Σοβιετική Ένωση, οπότε θυμάστε περισσότεροι παλαιοί, η ΕΣΣΟΔΟΥ, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τον Αγκόρνο Καραμπάκ, για παράδειγμα, που γίνεται ο πόλεμος και είναι δημοκρατία του Αρτσάκ τώρα, τι ήταν? Ήταν ένα όμπλαστ. Δηλαδή ήταν μια περιφέρεια της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα να το καταλάβετε. Το ένα είναι ότι μέσα στο Αζερβαϊτζάν υπάρχει ένας νομός φθιώτιδος σε περίπου 4.400 χιλιόμετρα, που είναι περίπου 150.000 που μένουν μέσα, δηλαδή περικυκλισμένοι μέσα στο Αζερβαϊτζάν, 150.000 που είναι περισσότεροι Αρμένοι, Ορθόδοξοι. Και υπάρχει και ένα άλλο κράτος, το οποίο είναι ανάμεσα από την Τουρκία, όπως είναι η Τουρκία δηλαδή και η Αρμενία, υπάρχει και ένα μικρό κρατήδιο, αυτό έχει περίπου 450.000 πληθυσμό, είναι η πλειοψηφία τους από το Αζερβαϊτζάν. Βλέπετε τι γίνεται τα παλιά χρόνια, η παλιά Σοβιετική Ένωση, πώς η διάλυσή της έφερε προβλήματα. Μην ξεχνάτε, κάνω παρένθεση. Όλοι τη ΕΣΣΟΔΟΥ τότε, ο Λένιν, όλοι αυτοί τα παιδιά αυτά, ήταν όλοι σιωνιστές και εβραϊκής καταγωγής. Το ακούσατε τι σας είπα. Τα έχω στα βιβλία μου γραμμένα. Με αποδείξεις ήταν όλοι τυφλοπόντικες της νέας τάξης πραγμάτων. Από τότε θέλουν να φέρουν την παγκόσμια τάξη. Και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τον κάνανε
οι Εβραίοι σιωνιστές από τότε, γιατί αυτό έχει ιστορία, είναι 200 χρόνια. Όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος, αυτοί λέει, εργάζονται λέει, για 250 χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος κοιμήθηκε το 1994. Βάλτε να δείτε χρονικά πόσο εργάζονται οι σιωνιστές Εβραίοι και εμείς κοιμόμαστε. Και πολλοί άλλοι άγιοι της Εκκλησίας μας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εργάστηκαν τότε να διαλύσουν αυτά τα πράγματα. Σιωνιστές Εβραίος είναι και ο Γκορμπατσόφ. Άμα κοιτάξετε, είναι Ιλουμινάτος. Έψαξα και βρήκα περγαμηνές τεράστιες του Γκορμπατσόφ που διαλύσαν. Όπως διαλύσαν τη Γερμανία, 9-11 έγινε στη Νέα Υόρκη, 11-9 γυρίσαν τη Γερμανία. Αν κοιτάξει ημερομηνίες, το 9-11, την ημέρα της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου. Έχει σημασία το 9-11 που είναι η καταστροφή. Άμα κοιτάξετε, θα δείτε την ημέρα γιορτής του Αγίου Νεκταρίου του 89 διαλύσαν τη Σοβιετική Ένωση. Για να καταλάβετε, το έχουν βάλει όλα στο 666. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Όπως όλα τα προϊόντα, όλα τα κάνουν 666. Σελίδα μου, όσο την κοιτάτε, φρύτεται μερικές φορές από το πόσο πολύ αυτοί εντατικοποιούν το 666. Αφού ήρθε ο Μεσσίας. Μιλάνε, λέει, με το Μεσσίνα η Μεσσία. Μιλάω, λέει, με το Μεσσία, λένε οι Ραβίνοι σήμερα. Το καταλάβατε, σας λέω. Μιλάνε! Μεγάλο τραπεζίτης, δεν θα είναι ο Μεσσίας. Τέλος πάντων, αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Κλείνω τούτη τη σκέψη και λέω, φανταστείτε τώρα και στο άλλο κράτος που είναι ανάμεσα από Τουρκία και είναι περικυκλισμένο από την Τουρκία και από την Αρμενία, είναι το Ναχιτσεβάν, τέλος πάντων έχει 4 ονόματα αυτό, που είναι 450.000 άνθρωποι, περισσότεροι τώρα είναι του Αζερμπαϊτζάν και είναι περικυκλισμένοι και είναι μακριά από τη χώρα τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 2-3 πράγματα. Ότι πάνω σε αυτή την αναμπομπούλα, πάνω στους παγωμένους παλέμους, αυτή ήταν πόλη με ενυπνώση, τους αφήναν οι Εβραίοι για να τους κάνουν τώρα. Γιατί τότε που πήγαινα και έλεγα, και αναρωτιόμουν, μα γιατί δεν το λύνουν το θέμα αυτό? Γιατί συμμετείχα σε συζητήσεις για να λυθεί το θέμα αυτό. Κοινοβουλευτικά, όχι εκτελεστικά, δεν ήμουν της κυβέρνησης, ήμουν κοινοβουλευτικός. Και μιλούσα με τους ανθρώπους. Έχω πάει σε όλες τις αυτές τις χώρες. Στην Τουρκία έχω πάει στην Κωνσταντινούπολη πάνω από 10-15 φορές. Αυτή είναι η έδρα των οικονομικών που ήμουν. Δηλαδή δεν ξέρω από μέσα αυτά. Και έλεγα, μα γιατί δεν κολλάνε αυτά τα γεγονότα? Η απάντηση μου δόθηκε όταν πήγα στο Αγέρος και διάβασα υπό κάτω της γης τι κάνουν οι μασόνοι, οι Ιλουμινάτοι και όλοι αυτοί οι βρώμικοι που εργάζονται για να σκοτώσουν τον κόσμο. Καταλαβαίνετε τι μάζουν? Να μας σκοτώσουν. Και οι άλλοι κάνουν μπάνιο, δεν κάνουν ούτε μια προσευχή, δεν παρακαλάνε το Θεό τίποτα. Δηλαδή θα σου σκοτώσουν, βρε άνθρωπε, το παιδί σου αύριο, τη γυναίκα σου, τον πατέρα σου. Και εσύ, βρε ταλέπορε άνθρωπε, τίποτα δεν κάνεις. Ούτε αυτό δεν κατάλαβες. Τέλος πάντων, μόλις πέσει η πρώτη πυρηνική βόμβα, άμα περάσει κανένας πύραυλος μεγάλος, αυτά τα 32 μέτρα, 33 που είναι οι πύραυλοι, ίσα ήταν ο Σατανάς ένα που του λέει τον Άτος στους κωδικούς, και περάσει από πάνω από την Ελλάδα, θα γίνουν οι γυναίκες, λένε οι σκητές και οι πατέρες, από το φόβο τους. Οι γυναίκες θα γίνουν όταν τα δουν αυτά. Και τότε θα ξυπνήσουν και αυτοί, φαντάζομαι. Τι θέλω να πω και το κλείνω και αυτό. Εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους παγωμένους πολέμους, βάλαν τώρα την Τουρκία να κάνει όλη αυτή την ανάφλεξη. Τι βάλαν? Πάλι την Τουρκία, πυροκροτητή χώρα, πάλι τον Ερντογάν. Αυτός ο Ερντογάν, αν το πάρουμε από κοσμική πλευρά και τον προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε καθηγητικά, πες μου, να τον αναλύσουμε. Με κοσμικό τρόπο. Πέστε, δεν ήξερα τίποτα από τα πνευματικά ή υπό κάτω τη γη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπο αυτό είναι υπαρμένο, του είπαν ότι θα γίνει μεγάλο και τρανό κλπ. Και ότι θα γίνει ο νέο Μουράτ, ο τέταρτο. Δηλαδή θα γίνει πραγματικά ένα σουλτάνο. Θα φτιάξει, θα αναγεννήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα λένε μπράβο στον Ερντογάν. Στο τέλο ξέρουμε εμεί και από τον Κοσμά, τον Άγιο Κοσμά, τον Πατροκοσμά, τον Ετωλό, ότι η Τουρκία, το 1 τρίτο αυτοί που θα μείνουν θα είναι οι κρυπτοχριστιανοί, το 1 τρίτο θα γίνει η κόκκινη μιλιά, το Κουρδιστάν, και το 1 τρίτο θα πάνε κάτω από τις βόμβες των Ρώσων κυρίως. Θα σκοτωθούν. Και εμείς το ξέρουμε με βεβαιότητα. Γιατί ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός έχει πει 125 φράσεις, προείπε για πράγματα και έχουν βγει τα 105. Δεν θα βγουν τα υπόλοιπα. Και βγήκαν και τα 105. Αλλά αυτό πρέπει να πιστεύεις, να ξέρεις ότι μιλάει το Άγιο Πνεύμα δια του Αγίου Γέροντος σήμερα που λέμε ο Άγιος ή ο Παΐσιος που μας δίνει τις πληροφορίες, ή πάμε πίσω στον χρόνο 1714-1779 και βλέπουμε τότε έναν Άγιο Γέροντα, τον Άγιο Κοσμά του Νετουλό, να μας τα λέει αυτά, λέξη προς λέξη. Τι σημαίνει αυτό και το κλείνω. Ακούστε να δείτε. Εκεί
Γιατί το κάνουν, δύο λόγοι γιατί το κάνουν. Το κάνουν εκεί, πρώτον, έχει πει και ο Άγιος Παΐσιος ότι ένα μικρό κράτος θα αρχίσει ο πόλεμος, η μεγάλη φάση δηλαδή του πολέμου, μαζί με το Αιγαίο, για να μπούμε στις μεγάλες φάσεις, και από εκεί ο πόλεμος θα γίνει μεγαλύτερος. Γιατί τώρα ναι, μεν κάνουν πόλεμο, αλλά το κάνουν μικρούς περιφερειακούς. Τους ετοιμάζουν, δηλαδή βάζουν νάρκες παντού. Δηλαδή, φτιάξαν μία στο Ιντλίπ, μία στη Σύρτη, τώρα ετοιμάζουν μία στον Αγκόρνο Καραμπάκ και μία έρχεται στο Αιγαίο και τελειώσαμε. Μετά θα πάμε στα γεγονότα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ξέρω δεν υπάρχει τίποτα στα σύνορα της Συρίας, δεν υπάρχει τίποτα που να μην καίγεται και όλα τα σύνορα της Τουρκίας. Προσέξτε τι σας λέω, όλα τα σύνορα της Τουρκίας καίγονται. Πλην της Ελλάδος τώρα του Αιγαίου, το οποίο και αυτό καίγεται, δεν σας λέω παραπάνω, κατά περιπτώσεις. Δηλαδή όχι με πόλεμο, με σύραξη, αλλά με αυτά τα οποία γίνονται και δεν λέγονται. Τι θέλω να πω και να το κλείσω αυτό. Ακούστε να δείτε. Αυτοί λοιπόν, το ένα που θέλουν να πετύχουν είναι να δημιουργήσουν ένα νέο πυροκροτητή γεωγραφικής ενότητας στον Αγκόρνο Καραμπάκ, που ήταν έτοιμο, γι' αυτό και το κρατούσαν, γι' αυτό μπορούσα να καταλάβω πώς δεν τα βρίσκουν αυτοί. Δεν τους αφήναν. Οι σιωνιστές Εβραίοι που είναι μέσα στη Ρωσία, όταν μπήκε ο Πούτιν, πού να βάλει χέρι. Ο Πούτιν ήταν αναγκασμένος και έχει καλές σχέσεις και με το Αζερμπαϊτζάν και με την Αρμενία. Αλλά και με την Αρμενία έχει και τη συνθήκη της Ατασκένδης, το ΝΑΤΟ δηλαδή, των Ρώσων, που λέει άμα θα γίνει και δεχθούμε μία σφαίρα εμείς από αυτούς που είναι έξω, το Αζερμπαϊτζάν δεν είναι, είναι υποχρεωμένη η Ρωσία να μπει στο παιχνίδι και να στηρίξει. Και είπε η Ζαχάροβα και χθες και προχθές, είπε ευθέως ότι θα μπούμε και θα στηρίξουμε την Αρμενία, γιατί έχουμε υπογράψει συνθήκη ειρήνης και μη προσβολής από άλλο κράτος. Δεν πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να πολεμήσουμε για αυτούς. Όπως και αυτοί για εμάς. Αυτά είναι γραμμένα. Όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, ας πούμε, που λέει δεν θα πολεμάνε μεταξύ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι το ΝΑΤΟ νούμερο 2 της Τασκένδης. Η συμφωνία της Τασκένδης. Τι θέλω να πω εδώ. Θέλω να πω ότι αυτοί ετοιμάζουν εκεί το πράγμα αυτό ολόκληρο. Με ποιο σκοπό. Ποιο σκοπό. Κυρίαρχο σκοπό είναι ένας. Διότι είδατε τι κάνανε στη Λευκορωσία με τον Ποροσέλκο. Είδατε τι κάνανε στην Ουκρανία νωρίτερα. Εδώ ο δικός μας, αυτός που ήταν 3 χρόνια στην Ουκρανία και την Ουκρανία την κάναν φέτες. Μέχρι το 16 που ήρθε αυτό το καλό το παιδί εδώ ο πρέσβης, ο Αμερικανός. Αυτός που εργάζεται για την ειρήνη στον τόπο μας και σε όλο τον κόσμο. Αχ, αν ήξερε αυτός τι άγγελοι θα τον κυνηγάνε. Αν ήξερε. Θα έχει φύγει εδώ και χρόνια. Τέλος πάντων. Δεν θα τα ξέρει αυτά. Αλλά επειδή πληγώνομαι γι' αυτό, γιατί του αγαπάω, είναι όλοι άνθρωποι, είναι αδέρφια, είναι παιδιά του Αδάμ. Και έχω κλάψει πολλές φορές και για τους ανθρώπους που είναι στις στοές και προσεύχομαι για αυτούς, για να μην παρεξηγούμαστε, και για ανθρώπους που είναι Ιλουμινάτοι και όλους, και Μασόνους κλπ. Τους έχω στην προσευχή μου. Και λέω, Θεέ μου, φώτισέ τους. Αλλά άμα δεν θέλουν οι ίδιοι, το αυτοξού είναι δικό τους, η ελευθερία είναι δική τους, ο κύριος τι κάνει, άμα δεν θες να πας κοντά του. Τώρα. Ποιο είναι το μεγάλο παιχνίδι εδώ, δεν σας το έχω πει, είναι ότι Λευκορωσία, Ουκρανία, πριν από αυτό, τώρα τι βάλαν. Α, κάνουν το 2008 που αναγκάσαν τον Πούτιν να μπει στη γεωργία πριν τη μέρα που ξεκινούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο και είχε μείνει μόνο ένα κομματάκι από κάτω από τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία συνορεύει με το Αζερμπαϊτζάν, άμα δείτε το χάρτη. Οπότε τι κάναν τώρα. Πήραν και αυτό το κομμάτι το τελευταίο, ούτως ώστε όλο το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, της σημερινής δημοκρατίας, σε σχέση με την παλιά Σοβιετική Ένωση, να είναι όλο φωτιά και λάβρα. Όμως τι, δεν τους ενδιαφέρει πολύ ο Ποροσένκο, απλά θέλουν τα πράγματα να είναι κατημένα, όπως κάνανε και τώρα στην Αγγλία. Είπαν, ξέρεις, αποφάσισαν τώρα να έχουν και Brexit χωρίς καμιά συμφωνία. Αφού είναι άνθρωποι είναι απατεώνες, αφού είναι ανθρωποκτόνοι, δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Θέλουν να μας σκοτώσουν, θέλουν να σκοτώσουν το παιδί σου, τη μάνα σου και τον πατέρα σου και εσύ έρεμε κάθεσαι και αναλύεις. Τι αναλύεις, αφού σου λέει θέλω να σας σκοτώσω. Κάντε καμία προσευχή, σας το είπα και πριν. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα τώρα. Όλοι είναι πουλημένοι. Καλά εδώ στην Ελλάδα, εντάξει. Οι κυβερνώντες είναι το ψευτορωμαϊκό μαζί με το προηγούμενο. 4-5 τελευταίες κυβερνήσεις είναι το ψευτορωμαϊκό επαναλαμβανόμενο. Έρχεται το τέλος. Λοιπόν, κλείνω και αυτή την υποενότητα λέγοντάς σας και βγάζοντάς σας 3 συμπεράσματα. Πρώτον, ο πόλεμος αυτός έγινε για να γίνει το Ιντλίμ νούμερο 3, 4 είναι η Ελλάδα που θα έρθει συνέχεια. Δεύτερον, ο πόλεμος αυτός έγινε η Τουρκία να μην έχει κανένα πλέον σημείο που να μην καίγεται η φωτιά με πόλεμο, με σύραξη, με αίμα δηλαδή, όχι να βρίσκεται σε δυσκολία, να χύνεται αίμα, όπως και με το Ιράν χύνεται αίμα,
και με τη Συρία χύνεται αίμα και με όλους τους γειτόνους της. Επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα, να χτυπήσουν τη Ρωσία στο μαλακό υπογάστριο, να ξύσουν δηλαδή τα πλευρά της Τουρκίας, να τις βάλουν μία λόγχη εκεί, γεωγραφικά, ούτως ώστε όταν θα έρθουν, επειδή τον περιμένουν τον Ερντογάν και του έχουν πει, θα τον πάρει μέρη και θα του πει την Τετάρτη την επόμενη, θέλω μέχρι το Σάββατο να μπει στα νησιά τάδε, τάδε, τάδε. Έτσι του είπαν οι πέντε που διοικούν τον κόσμο. Γιατί τον κόσμο τον διοικούν πέντε άνθρωποι και επιτρέπει ο Κύριος βέβαια. Και μάλιστα υπάρχει και ο Άγιος Παΐσιος που έχει πει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πέντε, οι τέσσερις είναι αυτοί που είναι και είναι και ένας ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα, πνευματικό τέκνο του Αγίου Εφραίμ, του Γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα, μου έχει πει ότι του είχε πει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας αυτός, ότι ο Κύριος τον είχε πάει και είχε δει τη συνεδρίαση. Δηλαδή ο Γέροντας Εφραίμ έχει δει τους πέντε να συνεδριάζουν. Ακούστε, ο Θεός μας επιτρέπει αυτά και δίνονται πληροφορίες για να καταλάβουμε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα. Και ότι από εκεί έρχεται το κακό. Άρα και λοιπόν τι γίνεται. Παίρνουν απόφαση οι πέντε, επιτρέπει ο Κύριος και μετά αρχίζουν και το διαρρέω. Από πρώτα έρχονται οι Λουμινάτοι, μετά έρχονται οι άλλοι και από κάτω τελευταίοι οι Μασόνοι. Οι Μασόνοι είναι ανθιπολογαγοί, οι Λουμινάτοι είναι στρατηγοί. Και οι υπόλοιποι είναι ανάμεσα. Σαν μυστικές εταιρείες. Σας έχω κάνει σε εκπομπή, έχω πει και ποιοι είναι και πώς αυτό. Τι θέλω να πω εδώ. Αυτό είναι το τρίκ. Όταν τα μαζέψουμε αυτά τα τρία. Τι κάνουν αυτά τα τρία, κάνουν το τέταρτο. Ποιο είναι το τέταρτο? Όλα είναι στον αέρα, η Τουρκία περικυκλισμένη κλπ. Πόλεμος και αίμα γύρω από την Τουρκία παντού, ξύνουν το μαλακό υποκάστρο της Τουρκίας και το πλευρό της την λογχίζουν. Οπότε τι θα γίνει μετά, όταν θα έρθει στο Αιγαίο να μας επιτεθεί, που θα του πει η Μέρκελ την άλλη εβδομάδα, κάν τον ντου, έτσι, γιατί και αυτοί οι παιδάκι είναι όπως και όλοι, Τραμπ και τέτοια, μην έχετε και αμφιβολία. Μόνον ο Πούτιν και ένας που τον προστατεύει, ο Πούτιν που είναι δηλαδή ο Άσαντ, αυτοί είναι μόνο ελεύθεροι από τους Μασόνους και τους Ιλουμινάτους και τις σκοτεινές δυνάμεις. Κανένας άλλος. Ούτε η Κίνα, ούτε η Ιαπωνία, αυτοί είναι όλοι στρατιωτάκια. Στρατιωτάκια. Αν ξέρετε όσα ξέρω, όχι στρατιωτάκια, εμετικά στρατιωτάκια. Διότι δεν έχουν καμία δύναμη την αντλούν από τους πέντε. Αυτοί τα κανονίζουν. Ξέρετε πόσα χρόνια γίνεται αυτό? Πάνω από 170 χρόνια το βρήκα. Αυτό το βρήκα και το απέδειξα. Τώρα τι να πω στην εκπομπή. Και μερικοί δεν το πιστεύουν. Και τι να κάνω τώρα. Όσοι θέλουν πιστεύουν, Εμείς δεν κάνουμε το. Δεν λέμε τίποτα δικό μας. Ερευνητής είμαι, καθηγητής είμαι, για αυτή τη δουλειά κάνω. Διεθνολόγος. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε, όλο γίνεται για να εγκλωβίσουν την Τουρκία, να κλείσει τα στενά για να διαλύσει ο Πούτιν την Τουρκία. Εκεί είμαστε. Πάω τώρα στα ερωτήματα, γιατί αυτά θα τα συμπληρώσω και με άλλα πράγματα, γιατί δεν έχουμε και ώρα εδώ πέρα. Μας κυνηγάει το ρολόι, εμείς κυνηγάμε το ρολόι και είμαστε ένα-ένα με την σοφαλία. Πολλοί με έχουν ρωτήσει. Την προηγούμενη φορά ήταν, θυμάμαι, ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος κλπ. Και άλλοι φίλοι μου, το πρώτο θέμα που μου βάζουν, ας πούμε, από τα πολλά που έχω εδώ εκτυπώσει, μου λένε περισσότεροι, πολλοί φίλοι, πάνω από 15. Για τον Αντίχριστο, ότι θα έρθει μετά από 200 με 250 χρόνια και μετά τον Βασιλέα Ιωάννη και αν θα δούμε τον Αντίχριστο ή όχι. Να τα ξεμπλέξουμε τα πράγματα. Ακούστε. Αντίχριστος δεν έρχεται, σας το είπα και τι. Περιμένουν μετά τον Νετανιάχου να έρθει ο Αντίχριστος. Αυτό περιμένουν, αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ο μεγαλοτραπεζίτης. Ο Ρότσιλντ, ο Ντέιβιντ, τον έχουν ετοιμάσει. Φοράει και φούστα. Γένια και φούστα μαζί. Γιατί δεν πιστεύουν οι σιωνιστές Εβραίοι στον άντρα και στη γυναίκα. Πιστεύουν τι? Στον αντρόγινο. Και άντρας και γυναίκα. Όπως είναι ο Μπαφομέτ. Και στήθη γυναικός. Αλλά και τράγος από κάτω. Καταλάβατε τι σας λέω. Αυτό είναι. Μπες. Αυτόν προσκυνούν. Γι' αυτόν πίνουν αίμα. Γι' αυτό πίνουν αδρενόχρωμα. Γι' αυτό κάνουν όλα αυτά τα έσχη. Τους έχει πείσει ότι θα σας τα κανονίσω. Τι στεναχωριάστε λίγο. Εφουσόρος. Εγώ εδώ είμαι για εσάς. Οπότε λοιπόν, μην τα μπερδεύουν τα πράγματα. Πώς θα έρθουν τα πράγματα. Πώς θα εξελιχθούν. Μόλις τελειώσει ο Παγκόσμιος Πόλεμος, προσέξτε. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος θα τελειώσει μέρα Παρασκευή. Σας το έχω ξαναπεί. Θα ακούσουμε εκείνη τη στιγμή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον ουρανό και το έχουν πει πάρα πολλοί Άγιοι να λέει το στόμεν καλό, στόμεν μεταφό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εκείνη τη στιγμή θα υποδείξει όταν θα ρωτήσει τον κόσμο στη γλώσσα της Πεντηκοστής και θα ρωτήσει και στα ελληνικά θα ακούμε οι Έλληνες και όλοι οι άνθρωποι. Στη γη του Πυρός, στο Βλαδιβοστόκ. Νότιο Πόλο, Βόρειο Πόλο θα τους ρωτήσει, στη γλώσσα τους όλοι. Θέλετε αυτόν για βασιλέα?
και θα πούν όλοι οι άνθρωποι, επειδή θα έχουν πει πέσει τα πυρηνικά και θα έχουν καταστραφεί η ανθρωπότητα, θα πούν όλοι με ένα στόμα, λένε οι Άγιοι. Σας λέω είναι όλα Αγίων και όλα των Μασόνων που μου τα λένε. Τίποτα δικό μου. Δικό μου είναι μόνο οι αμαρτίες, τα πάθη και οι δονές μου. Αυτά είναι δικά μου. Οπότε λοιπόν εδώ προσέξτε. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα ρωτήσει και θα απαντήσουν όλοι οι άνθρωποι, ναι, τον θέλουμε. Και εκείνη τη στιγμή ένα ουράνιο διπλό τόξο, ήδη το αστέρι του βασιλέως κινείται στον ουρανό. Σας το έχω πει και άλλη φορά και επειδή υπάρχουν ερωτήματα το αφήνω για στη συνέχεια να το απαντήσω μετά. Τι γίνεται εδώ. Θα έρθει λοιπόν η μέρα Παρασκευή, θα δείξει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, θα δείξει τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη που θα είναι σε μία από τις 7 κολόνες στην Επτάλοφο τον Άγιο Βασιλέα και θα πει θέλετε αυτόν για βασιλιά του κόσμου και θα πούν όλοι οι άνθρωποι ναι αυτόν θέλουμε. Και αυτός θα βγει και θα πάει στην Αγία Σοφία ή σε άλλο ναό, αυτό δεν μπορώ γιατί υπάρχει μια διχοστασία εδώ κάποιων Αγίων που διάβασα, δεν μπόρεσα να καταλάβω, ή στην Αγία Σοφία ή σε έναν άλλο ναό στην πόλη, θα σταυρώσει την πόλη και θα κάνει την Αγία Σοφία, θα τελειώσει τη Θεία Λειτουργία, να το πούμε έτσι, από τον Κωνσταντίνο τον 11ο τον Παλαιολόγο και θα κάνει την πρώτη Θεία Λειτουργία. Θα είναι ο μεγαλύτερος Άγιος όλων των αιώνων. Γιατί θα δείτε όσοι επιζήσουμε, αλλά και να μην επιζήσουμε, από πάνω βλέπει η ψυχή μας. Ή από εδώ θα τα δούμε από κάτω όλοι μας. Ή από πάνω όλοι μας. Εννοώ δηλαδή όσοι επιζήσουν ή όχι, θα δούμε το ίδιο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει όταν θα έρθει λοιπόν ο βασιλιάς Ιωάννης για να πάει για τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος δεν θα έρθει τώρα. Και ο Αντίχριστος θα έρθει. Γιατί λέμε 200-250 χρόνια προς σήμερα σε άλλη κοπή και σας το λέω με άλλα λόγια τώρα. Ασκητής, χαρισματικός. Τον είχα ρωτήσει, Πάτερ μου, σας παρακαλώ, θέλω αυτό το πράγμα να μου εξηγήσει. Σας παρακαλώ, εξηγήστε μου. Γιατί μιλάω πάντα στον πληθυντικό. Πώς να μιλάς ταράσα στον πληθυντικό. Και μου λέει, μου είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, όσο ζούσε, ότι αυτό που κάνει η Ιερά Μονή της μεταμορφώσης του Σωτήρου του Μίλεση στον Οροπό, θα είναι 200 με 250 χρόνια το κέντρο της Ορθοδοξίας που έχει σχέση με την παγκόσμια Ορθοδοξία που θα γίνονται συνέδρια κλπ. Αντίστοιχα για να δοξαστεί ο Θεός, ο Χριστός δηλαδή. Άραγε λοιπόν, εφόσον ο Άγιος σήμερα Πορφύριος και τότε Γέροντας Πορφύριος που κοιμήθηκε το 1991, βάλτε 200 με 250 χρόνια, μου λέει ο ασκητής, ο χαρισματικός, άραγε λοιπόν ο Αντίχριστος θα περάσουν 200-250 χρόνια από το τέλος της ζωής του Αγίου Πορφυρίου και μετά θα έρθει. Τι πιο απλό. Άμα δεν μπορεί να το καταλάβει, και τι να κάνω, δεν μπορώ να. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Δεν θα δούμε κανέναν Αντίχριστο. Για να έρθει ο Αντίχριστος, είδατε κανένα προφήτη Ηλία, είδατε κανένα προφήτη Ενόχ να έρθει, το είδατε πουθενά. Αφού αυτοί θα έρθουν, θα προηγηθούν 3,5 χρόνια. Πώς θα έρθει τώρα. Πρέπει να έρθουν αυτοί πρώτα. Και είναι ζωντανός. Ο προφήτης Ηλίας μου λέει και τις προάλλες ένας πιλότος εν ενεργεία. Δεν είχε μόνο 20 ευρώ στην τσέπη, του λέω πολύ γρήγορα για να δείτε πόσο ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός, είναι κοντά μας. Και άλλα τέτοια γνωρίζω. Αυτό μου το είπε ο ίδιος. Εν ενεργεία πιλότος. Πολύ πιστός. Και είχε μόνο 20 ευρώ και έδωσε το 20άρικο σε έναν στο δρόμο. Νομίζοντας ότι είχε κάτι πιο μικρό, του δίνει το 20άρικο και έμεινε χωρίς χρήματα. Και η γυναίκα του το πρωί είχε κοιτάξει το λογαριασμό, είχε πάρει το χαρτί ότι είχε περίπου 3 ευρώ το υπόλοιπο και το 20άρικο. Και το πρωί η γυναίκα του λέει να πάρεις γάλατα για το παιδί. Αυτός είναι πολύ αλληλέγγυος άνθρωπος και πολύ φιλοχριστιανός. Δηλαδή άνθρωπος της αλληλεγγύης, της προσφοράς δηλαδή στον πλησίον. Και έμεινε χωρίς χρήματα και το πρωί που του είπε η γυναίκα να βρει γάλα, τι να κάνει, αυτός πάει και μπαίνει στην τράπεζα πάλι και ξαναδεί τι γίνεται, ο Θεός του φώτισε. Πάει και βρίσκει ένα ποσό 123 ευρώ. Βρίσκει του γέροντα κάποιο διάστημα μετά τον ασκητή, τον αγάπη του λέει παππούλη, λέει τι έγινε αυτό και αυτό, πώς θα το εξηγήσω, λέει και είναι τα χαρτάκια, θα αποδείξει. Λέει άκουσα να δεις παιδί μου, λέει ο προφήτης Ηλίας ήταν, όταν σου έκανε επαιτία, ήταν αυτός λέει ο προφήτης, του έδωσε αυτά τα χρήματα και πήγε και σου βάλε αυτά για να μπορείς να πάρεις γάλα για τα παιδιά. Και του λέει πώς έγινε αυτό. Παιδί μου λέει, αυτά είναι του Θεού, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Καταλάβατε, ο προφήτης Ηλίας είναι εδώ και άλλα μπορώ να σας πω. Οι παραδείγματα και έτσι καθημερινά. Έτσι λοιπόν, αν δούμε παιδιά μου χρυσά και καλά και αδέρφια μου, το
του προφήτη Ηλία, που το λαμπρό το όνομα φέρω, το Θεσβήτη και τον Ενόχ, πώς θα έρθουν. Εμείς θα αλλάξουμε την Αγία Γραφή, θα αλλάξει δηλαδή το Άγιο Πνεύμα που έγραψε για του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όσοι τα πιστεύουν θα απογοητευτούν. Κώστα Σάμιος λέει, θα γίνει χριστιανικός διωγμός και σε τι θα συνίσταται, λέει, αυτός ο χριστιανικός διωγμός. Κοίταξε Κωνσταντή, ναι θα γίνει. Στα γεγονότα που περιμένουμε θα συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είναι το εξάμεινο αυτό με 7 που θα γίνει, το μεγάλο πρόβλημα με τη δεύτερη, το έχουν διαφημίσει εδώ και από το καλοκαίρι, τη δεύτερη φάση του κορονοϊού που θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα ή τον άλλον απολύτως βέβαια. Και πολλοί ασκητές μας έχουν πει και μάλιστα σας έχω κάνει και ειδικά άρθρα και ειδικές αναφορές στο βιβλίο του το διπορικό αραβδί του Βασίλιεφ Νικηφόροφ Βόλγιν, όπου εκεί παρουσιάζεται αυτά τα γεγονότα που ζούσε ο πατέρας αυτός στα χρόνια της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, και έλεγε τι ακριβώς συνέβαινε με τον κλήρο, γιατί η πρώτη φάση του κορονοϊού ήταν κυρίως για τους ιεράρχες, να δουν οι ίδιοι να μετρηθούν με τον εαυτό τους και με τον καθρέφτη. Δηλαδή αυτά που κάνουν, αυτά που δεν κάνουν. Γιατί είδατε τη κουταλάκια και όλα αυτά. Δηλαδή αποτύχανε περισσότεροι εκτρά. Και το δεύτερο τώρα είναι για τους ιερείς κυρίως. Άρα λοιπόν, ναι Κώστα, θα γίνει ένας χριστιανικός διωγμός κατά αυτήν την έννοια, όπου οι άνθρωποι θα αναγκάζονται να παντρεύονται πια με κατακόμπες. Δηλαδή θα έρχεται να βαφτίζεις με κατακόμπες. Του λέω μεταφορικά, ανθρωπομεταφορικά. Τι θέλω να πω, ότι αυτή θα είναι η πρώτη δυσκολία. Και η δεύτερη δυσκολία θα είναι όταν γίνουν τα έκτροπα, οι ιερείς θα είναι πιο πολύ στιγματισμένοι. Τα έκτροπα εννοώ με τους μετανάστες. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, το είτε φοβούνται ο κόσμος. Μαρία Κόντε. Ο Τραμπ λέει συγκρούεται πραγματικά με τη νέα τάξη, και αν είναι έτσι λέει γιατί, και αν ποιος θα εκλεγεί, λέει, ο Τραμπ ή ο Μπάιντεν. Ακούστε, έγινε το πρώτο debate, δήθεν το κέρδισε με 60%, πάλι το εξαράκι, όπως και το βράδυ των εκλογών. Εκλέγει το Μακρόν, λέει, με 66,6, όλο το βράδυ, 66,6, όλα 66. Για να μου πούν σε εμάς, βρε ζώα, θα σας σκοτώσουμε. Κάντε καμία προσευχή, ξυπνάτε και εμείς τίποτα. Γι' αυτό του βάζω το 666, γι' αυτό και πολλές φορές το βάζω στη σελίδα μου. Για να πω στους ανθρώπους, βρε παιδιά, κάντε κάτι, μετανοήστε, προσευχηθείτε. Νηστέψτε, παρακαλέστε τον Θεό. Η Παναγία γιατί κλαίει στο Βίρονο τόσες μέρες. Κλαίει η Παναγία και εμείς τίποτα. Μερικοί λένε εντάξει, το 95% των Ελλήνων κοιμάται πέρα βρέχει. Αυτοί θα πάθουν μεγάλο κακό. Θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη, αλλά και εμείς. Μην νομίζεις θα πάθουμε λίγα. Μπαίνουμε στον ύπνο. Αλλά δεν κάνουμε προσευχή και όλα αυτά δεν γίνεται. Τραμπ ή Μπάιντεν, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εδώ. Οι Εβραίοι θα παίξουν ένα άλλο παιχνίδι, θεωρώ. Όταν φτάσουν στις εκλογές, μπορεί να γίνουν και να γίνουν έκτροπα και οτιδήποτε άλλο, γιατί μας έχει προδιάσει ο ίδιος ο Τραμπ. Ο οποίος είναι δυνατόν να μείνει στην νεοταξή της και 500.000 βαθμός μασόνος ή Ιλουμινάτος να γίνει πρόεδρος Αμερικής. Μα τώρα τι έβεστε. Όταν διάβασα τα βιογραφικά στοιχεία, τι έκανε ο Τραμπ, πού γεννήθηκε, σε ποιες ταινίες έπαιξε, τι παρουσιαστής ήταν και όλα αυτά, και στο Las Vegas τι έχει και κατέχει. Είναι αστείο πράγμα. Γκαρίζεται πράγμα. Εδώ δεν μπορείς να γίνεις θαλαμοφύλακα στον Εύρο πάνω, αν δεν είσαι του συστήματος. Θα γίνεις πρόεδρος Αμερικής ή της Γαλλίας, της Γερμανίας. Τους έχουν εδώ πεθαμένους όλοι με ένα μαχαίρι, έτσι τους έχουν. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Ούτε να ψωνίσουν τη λαϊκή δεν μπορούν να πάνε. Εσύ Κώστα μπορείς να πας. Ή εσύ Μαρία νωρίτερα. Μπορείτε να πάτε. Δεν μπορείτε αυτό να κάνετε τη λαϊκή να ψωνίσουν. Τι θέλω να πω. Νομίζω, τα αφήνω εδώ με τρεις τελείες. Αναγκάζομαι, γιατί ξέρω και δεν μπορώ να πω κάποια πράγματα. Τι περιμένω και από ασκητές. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις εδώ. Δηλαδή, μέχρι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους μας. Ο Αγισίλαος Μπαμπερόπουλος λέει, τι λένε οι άνθρωποι, λέει, της Εκκλησίας, οι άγιοι άνθρωποι, οι ασκητές, για την Αττική, για τις μέρες που έρχονται. Και κοίταξε, αδερφέ Αγισίλα και φίλε μου. 4 πράγματα ή 5 αναφέρονται στην Αττική ειδικότερα. Το ένα που αφορά την Αττική είναι το πιο σημαντικό,
είναι ότι η Αττική θα έχει το σεισμό. Κατά 99,8% κατά τη γνώμη μου την ατομική πια, θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο σεισμό. Αυτό βλέπω από ασκητές και από πολλούς ασκητές, το συζητάνε και μας λένε. Αν ο σεισμός είναι πάνω από 7 και του δώσει, όπως ο ασκητής των αγράφων έβλεπε συνέχεια, να κουνιέται το ρήγμα της Αταλάντης που είχε δώσει και 8,3 το 1894 την άνοιξη, εάν δώσει ένα τέτοιο σεισμό, δεν λέω 8,3, να δώσει ένα 7,4. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Αυτό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στην Αθήνα. Αγισίλε. Το δεύτερο που θα έχει η Αθήνα είναι το θέμα της πείνας. Η πείνα βέβαια θα έχει πιο μεγάλο, θα δημιουργήσει πιο μεγάλο πρόβλημα σε περισσότερο πληθυσμό. Το ένα θα δημιουργήσει πόνο, το άλλο θα δημιουργήσει φυγή και πόνο. Διότι λένε οι ασκητές στην Αθήνα δεν θα μείνουν 200-300 χιλιάδες όταν ξεκινήσει η πείνα. Και η πείνα μάλλον θα είναι μια μικρή πείνα στην αρχή, θα γίνουν κάποια γεγονότα να κλείσουν τις τράπεζες και έτσι και αυτά πιο πιθανό. Πάντα σενάρια λέμε πιο πιθανά, μην πεθαίνει και κόμμα, παιδιά. Και μετά όταν θα η πείνα θα είναι όπως ο Άγιος Παΐσιος έχει πει σε πνευματικό του παιδί που πήγαινε στη σχολή πάνω την Αθωνιάδα και μου το είπε ο Άγιος Παΐσιος ότι η πείνα θα κρατήσει περίπου 6 μήνες. Σε μερικούς νομούς θα είναι 5, μπορεί να είναι και 7 και 8, εξαρτάται τη γεωγραφική περιοχή και την αμαρτία σας, που λέω, για να καταλάβετε. Όπως η Κρήτη θα πληγεί, γιατί κολυμπάρι έχει και πολλά άλλα. Μαγείες, έτσι, ειδονές και εκείνα και τα άλλα. Η Κρήτη θα πληγεί, λένε όλοι οι πατέρες. Και οι Κρητικοί πρέπει να προσπαθήσουν να αλλάξουν. Οι Κρητικοί είναι παλικάρια, είναι λεβέντες. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, θέλει και Χριστό, θέλει και Παναγία, θέλει και βοήθεια από τον ουρανό. Και είναι η δύναμη. Και να σας πω και κάτι τώρα, μιλώντας με τον Διονύση. Μου είπε χθες ένα περιστατικό από κάποιο πολύ πιστό φίλο από τη Νότια Πελοπόννησο. Και τον πήρε νύχτα τηλέφωνο, λέει Διονύση έτσι και έτσι, είδε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον ουρανό, πήρε τα κιάλια και κοίταζε τον ουρανό. Και έβλεπε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τα τάγματα σε όλο το Αιγαίο, τα αγγελικά. Και έναν άλλο Αρχάγγελο με άλλα τάγματα. Για να σας πω δηλαδή γιατί λέω τώρα αυτό. Το συνδυάζω με τις πνευματικές δυνάμεις. Αυτό το ίδιο. Και δεν είναι ρασοφόροι αυτοί οι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και τους δίνει πληροφορίες. Για να μην νομίζετε δηλαδή μόνο στους ασκητές ο Κύριος δίνει πληροφορίες, ούτε καν συζήτηση. Λάθος. Υπάρχουν κοσμοκαλόγεροι και κοσμοκαλόγεροι στον κόσμο και άλλοι άνθρωποι, άγιοι, αγνοί, που είναι σούπερ στα πνευματικά. Το ίδιο το είπε και ένας άλλος από την Κρήτη, το ίδιο ότι είδε αντίστοιχο με τον Αρχάγγελο και ένα αντίστοιχο γεγονός να λάμπει πάνω από την πόλη και όλα αυτά, δεν έχω χρόνο να τα αναπτύξω. Το ίδιο μου είχε πει πάλι κοσμικός. Βέβαια ο δεύτερος του είχε πει η γερόντισσα ότι θα γίνει ιερέας μετά τα γεγονότα. Για να καταλάβετε και τούτο τώρα. Από την Κρήτη, ο αδερφός Νικόλαος. Τι θέλω να πω. Τρίτη περίπτωση. Άλλος άνθρωπος, ευγενέστατος, άνθρωπος του Θεού. Λατρεύει το Θεό. Μιλάει με το Θεό. Θεόδωρος το όνομα, δεν έχει σημασία. Δεν λέω που και τι. Τι είπε. Πριν από ένα διάστημα είχε πάει ένα ταξίδι στο Μανταμάδο πριν καιρό και ήδη από πάνω με τα μάτια της ψυχής του έδειξε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να έχει τάγματα αγγέλων και κάτω από την Κρήτη μου λέει. Βέβαια εμείς ξέρουμε και από ασκητές. Έχουμε κάνει αναρτήσεις. Έχουμε δει άνθρωπος ασκητής που τον το έβγαλε επίσημα αυτό. Πάρα πολύ το μάθαμε. Για να σας το δέσω και με ρασοφόρο τώρα ασκητή. Που είδε τον πήρε ο Κύριος και του έδειξε και ο Αρχάγγελος να είναι μέσα στο στρατηγείο της Τουρκίας. Ο Αρχάγγελος νοερά μέσα, δεν φαίνεται αφού είναι πνεύματα. Και να βλέπουν και να παρακολουθούν τις οθόνες και όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν εκεί στο κέντρο επιχειρήσεων της Τουρκίας. Το καταλάβετε σας λέω τώρα. Ρασοφόρος αυτός. Για να καταλάβετε ότι η ολότητα είναι ο Χριστός. Ζει Κύριος ο Θεός ημών που έλεγε και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Εδώ λοιπόν, για να κλείσω με την Αττική, θα έχουμε και ακόμα δύο άλλα πραγματάκια. Το ένα είναι, θα έχουμε πρόβλημα με το ρέμπελο, αυτούς δηλαδή τους μετανάστες που έχουν έρθει, όπως τα έλεγε τότε με τη δική του γλώσσα ο Άγιος Κοσμάς, ο Ιτωλός, και θα έχουμε και ένα πρόβλημα και με εσωτερική αιμορραγία, διότι θα παραστατήσουν οι Έλληνες, δεν λέω κάτι παραπάνω, και η Βουλή θα έχει αυτά, διαβάσει τον πατέρα Βασίλειο Καψοκαλβίδη, που τα έχει ο στήλος Ορθοδοξίας και τα έχει πει και ο Διονύσης.
δεν είναι τις παρούσες, απλά σας κάνω αναφορά για να θυμηθείτε που αναφέρομαι τέλος πάντων. Τώρα, ο Νίκος ο Μιμής μιλάει για το θέμα της αναλαμπής της Ορθοδοξίας, λέει που δεν υπάρχει, λέει, σίγουρα, λέει, καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και άλλο όμως λέει κάπου, λέει, δεν μπορούμε να το βρούμε χρονικά. Και ότι ο Άγιος Παΐσιος είχε πει κάποια στιγμή ότι τον Αντίχριστο εσείς θα τον δείτε. Νικόλα, κοίταξα, δεις, που μου αρέσει πάρα πολύ που κάνεις πολύ ωραίες και ερώτηση εδώ σωστή, αλλά και πολύ καλές στη σελίδα μου στο Facebook παρεμβάσεις και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, ο Άγιος Παΐσιος, επειδή πρέπει να τα βλέπουμε συνθετικά, γιατί τώρα μπορεί αυτό που είπε πράγματι, εσείς θα τον δείτε, μπορεί να το είπε σε κάποιον και εκ παρατρομής να κατάλαβε άνθρωπος, αφού ο Άγιος Παΐσιος τι λέει. Δηλαδή, με διαβάσει τον Άγιο Παΐσιο όλες τις δηλώσεις του, και τις περισσότερες ή αρκετές, είχε πει επανειλημμένα. Έρχεται η αναλαμπή, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Έρχεται η κήρυξη του Ευαγγελίου και οι Έλληνες θα είναι Αποστόλοι, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Λέει ότι έρχεται η θεϊκή λιακάδα. Έρχεται ο δοξασμός της Ελλάδος. Μα είναι δυνατόν με αυτά τα οποία είναι πάνω από 50, 60, 70 που έχω μαζέψει λόγια του Αγίου Παϊσίου που έχει προαναφέρει και να πιάσουμε τώρα την περίπτωση θα τον δείτε εσείς τον Αντίχριστο. Δεν θα τον δείτε τον Αντίχριστο, Νικόλα. Έγινε ένα μπέρδεμα εδώ εκ παραδρομής θεωρώ. Από κάποιον προσκυνητή, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν μπορώ. Γιατί ο Άγιος Παΐσιος και ο κάτω ο Μητροπολίτης Μόρφου, ο Νεόφυτος, το έχει πει ρητά κι αυτό. Ότι θα γίνει τώρα, έρχεται η αναλαμπή της Ορθοδοξίας και ο δοξασμός των Ελλήνων, των απαντοχών Ελλήνων. Τι να πω τώρα. Δεν φοράω κεράσα. Μητροπολίτης είναι και μάλιστα ευτυχώς έχουμε και αυτόν. Γιατί αν δεν είχαμε και τον πατέρα Νεόφυτο, τον Μητροπολίτη Νεόφυτο, θα ήμασταν σήμερα από πλευρά πνευματική. Άστα. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Μην προσβάλλονται οι υπόλοιποι. Η Δαδή Ελένη λέει για την πείνα, αν θα κρατήσει πολλά χρόνια, τι γνώμη έχετε και τι λένε οι ασκητές. Η πείνα, Ελένη, θα κρατήσει περίπου, σας είπα, η μεγάλη πείνα, όχι η πρώτη μικρή, από ό,τι έτσι αισθάνομαι, μην το κρατάτε, μην το δένετε κόμπο. Η πείνα, σας το είπα και πριν, θα κρατήσει 5 με 6 μήνες ή 7 ή 8, εξαρτάται κάποιες περιοχές. Κατά μέσο όρο 5 με 6 μήνες για την Ελλάδα. Και επειδή λέει, γνωστός λέει, στο Άγιο Όρος είπε θα κρατήσει πολλά χρόνια, δεν λέω το όνομα, εσείς τι λέτε. Ο καθένας λέει τα δικά του. Εμείς, αυτά που σας λέω προσωπικά, σας λέω ποιος τα λέει, ποιος Άγιος. Ποτέ δεν βάζω, αν δεν είναι ή Αποκάλυψη του Ιωάννου που τη διαβάζει κάποιος Άγιος, ή από τις γραφές γενικότερα, ή από τους Αγίους, ή ένας χαρισματικός ασκητής που το έχει πει κι άλλος κι άλλος κι άλλος και διασταυρώνονται. Αλλά δεν βάζω. Τι να βάλω. Άμα βάλω παράδειγμα του πατήρ Σάβα, τον Λαβρεώτη, ο πατήρ Σάβας λέει δεν πρόκειται να γίνει αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Τώρα άμα δηλαδή θα κοιτάξουν τους 50 Αγίους ή τον πατήρ Σάβα τον Λαβρεώτη για το θέμα της αναλαμπής της Ορθοδοξίας. Κάντε ό,τι θέλετε. Αφού θα το και ο ίδιος ο πατήρ Σάβας θα το δει. Βλέπετε, αυτοί όμως δεν έχουν, δεν είναι Άγιοι, δεν έχουν. Εμείς θα πάμε τους Αγίους, δεν πάμε τους μοναχούς ή γέροντες, γιατί και αυτοί τρώνε τις πλάνες τους. Ο Αγγελάκης ο Γιάννης λέει για το μόρφο νεόφυτο, για το δεύτερο κύμα κορονοϊού μιλάει και ότι θα θεί η πείνα και ότι ο πατήρ Νεκτάριος Βιτάλης, λέει ο Γιάννης, θα έρθει φτώχεια, πείνα και αυτό λέει θεωρώ ότι το καλοκαίρι του 2021 είναι το πιο πιθανό να συμβεί αυτή η πείνα που έχει προλεχθεί με καλοκαίρι. Συνδυάζει πατέρα Νεόφυτο με πατέρα το μακαριστό Βιτάλη, το Νεκτάριο. Σωστό είναι αυτό που λες. Περίπου το ίδιο σκέπτομαι και του λόγου μου, για να μην λέω παραπάνω, Ιωάννη. Σωστή είναι δηλαδή ότι η μεγάλη πείνα θα είναι προς το καλοκαίρι του 2021, συνδυαστικά εννοώ οι μήνες. Ο Σταύρος ο Σταυρινός. Παρακαλώ να σχολιάσετε τη στήριξη που μας δίνει, λέει, στην Ελλάδα η Γαλλία και αν αυτή είναι πραγματική ή όταν θα έρθει η ώρα, λέει, της συγκομιδής και της δυσκολίας, θα κάνουν μπραφ και θα μας αφήσουν. Λοιπόν, μπραφ θα κάνουν και θα μας αφήσουν. Ο Μακρόν είναι υπάλληλος του Ρότσιλ. Επίσημα πληρώνεται, ήταν στην τράπεζα, στις τράπεζες του Ρότσιλ, υπάλληλος. Τον πήρε και τον έβαλε να κάνει πρόεδρο της Γαλλίας. Έτσι. Σε πως μόνο αυτός είναι. Σε όλο τον κόσμο έτσι είναι. Και ο Κινέζος έτσι είναι και ο Ιαπωνέζος είναι. Όλοι είναι πιόνια. Άλλοι θεληματικά,
άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς, αλλά όλοι είναι στο ό,τι λένε οι πέντε. Αν δεν ήταν ο Πούτιν, αφήστε, θα δείτε τη συνέχεια τι είναι. Εδώ λοιπόν, αδελφέ και φίλοι μου Σταύρο, η Γαλλία μπορεί να αγαπάει την Ελλάδα, τι έχει γίνει εδώ. Η Γαλλία το βάλανε οι σιωνιστές να έχει αγάπη για την Ελλάδα και υπάρχει μια αγάπη των λαών. Και η Γερμανία να έχει αγάπη ιστορική, άμα σας έχω γράψει και άρθρα το τι έχουν κάνει αυτά τα αίσια η Γερμανία, τι, από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πώς έγιναν και πολλά άλλα περιστατικά με τη Μικρασιατική καταστροφή. Δικό τους έργο είναι. Κοιτάξτε για να με καταλάβετε τι θέλω να πω. Έτσι κάνανε οι σιωνιστές Εβραίοι πάντα. Παράδειγμα, στον πόλεμο Βορείων και Νοτίων στην Αμερική. Οι πρόγονοι Ρότσιλ τι κάνανε. Πληρώναν και τους Νότιους, πληρώναν και τους Βόρειους. Δάνεια στους μεν, δάνεια στους δε. Και να τα έχουμε όλους καλά. Σου λέει, όποιος και να κερδίσει, εμείς να τους έχουμε καβάλα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Μόλις προς το τέλος είδαν ότι θα κερδίσουν οι Βόρειοι τον πόλεμο και τους ενίσχυσαν παραπάνω και με χρήματα, τους πήραν όλο το χρυσό, διότι το δώσαν με χρυσό για να τα ανταλλάγματα. Οπότε και ήταν με τους νικητές, έτσι κι αλλιώς. Και ήταν δύο φορές οι τρεις νικητές, γιατί τους αρμέξαν και το χρήμα και τους έχουν. Και υπηκόους. Όλοι, ακούστε μετά, έχω γραμμένα με λεπτομέρεια στα βιβλία μου. Όλοι, George Washington, όλοι αυτοί οι λεβέντες, Lincoln κλπ. Όλοι ήταν μασόνοι 33ου βαθμού ή πάνω από 30 βαθμού. Το καταλάβατε, σας λέω. Ο George Washington, μπέστε και διαβάστε, δείτε τι μασόνους, τι ωραία ρούχα μασονικά φορούσε. Άραγε λοιπόν, βλέπετε τι παίζει. Βλέπετε, παίζει το εξής. Πηγαίνουν αυτοί και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, ήταν πάντα νικητές. Τώρα, πολλοί φίλοι με ρώτησαν, η Μάγδα η Βασιλιάδου μου λέει για τις εκλογές στην Αμερική, γιατί λέει ζω στην Αμερική και βλέπω δυσάρεστα γεγονότα. Είναι άσχημη η κατάσταση και ακούγεται λέει εδώ στην Αμερική ότι μετά τις εκλογές της Αμερικής θα γίνει πόλεμος. Πολύ σωστά παρατήρει η Μάγδα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ετοιμάζουν τον πόλεμο και στην Αμερική και στον πόλεμο θα το κάνουν. Τι είπε ο πατήρ, για να μην λέω δικά μου, ο Παπαγιάννης ο Καλαΐδης. Είπε θα γίνει πρώτα πόλεμος στην Αμερική βιολογικός. Έγινε. Μετά είπε θα γίνει γεωλογικός. Θα γίνει. Εκλογές γεωλογικός. Και μετά ο πυρηνικός. Θα γίνει. Όπως το έχει δει ο πατέρας Φρέντς Αριζόνα, να λιώνουν τα σώματα των ανθρώπων από πυρηνική ενέργεια. Πολλοί φίλοι, πάω παρακάτω, επίσης με ρώτησαν για το αστέρι τον άγγελο του Αγίου Ιωάννη του Βασιλέως και για το σπαθί του Αγίου Ιωάννη. Ακούστε να δείτε. Σε ό,τι αφορά το αστέρι. Το αστέρι εδώ και καιρό λάμπει, είναι σε σχήμα ενός αγγέλου που χθες μου το περιέγραψε κάποιος εκπληκτικά ωραία, που μοιάζει σαν τα χέρια να υπερίπτανται, ας το πούμε έτσι, σαν να πετάει δηλαδή ο άγγελος. Το βλέπουν και τα μάτια μου αυτό συνέχεια, γιατί το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά και κουμπουσχοινά και κάνω και λέω βοήθα Κύριε την Ελλάδα, τον λυσμό και όλο τον κόσμο κλπ. Παρακαλώντας δηλαδή, επειδή είναι άγγελος Κυρίου, δεν είναι ουράνιο σώμα. Δηλαδή υπάρχει, εδώ μπερδεύονται μερικοί, δεν θα το αναπτύξω τώρα αυτό, δεν έχω χρόνο, γιατί μου κάνει νόημα ο Γιώργος ότι φτάνουμε στο πλήρωμα του χρόνου να κλείσω. Και εδώ λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο αστέρι, συζυγία αστεριών, αυτό έχει δει, σημαίνει κατά χιλιάδες χρόνια δηλαδή η επανάληψή του και εκεί μπερδεύονται κάποιοι. Όμως να ξέρετε κάτι, το ένα είναι, θα το δούμε, αυτό είναι το αστέρι του Αγίου Βασιλέως, θα γίνεται όλο και πιο κόκκινο και την τελευταία μέρα που σας είπα πριν στην αρχή αυτής της εκπομπής ότι θα γίνει κόκκινο σταυρός, του λέει και ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, όσοι το έχουν διαβάσει. Θα είναι ένας κόκκινος σταυρός, ο οποίος στην αρχή θα πάει πάνω από τον Άγιο Βασιλέα Ιωάννη, την ώρα που θα τον αναδείξει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και ταυτόχρονα μετά θα πάει πάνω από την Αγία Σοφιά. Αυτό το αστέρι. Ο Άγγελος Κυρίου, ναι, άγγελος που ήταν της Βιθλέμ, να το πούμε αλλιώς. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θέλω όμως να πω και κάτι άλλο τώρα. Για το σπαθί του Αγίου Ιωάννη του Βασιλέως. Ακούστε να δείτε. Εδώ θα μου επιτρέψετε σήμερα να σας. Να ρίξω μια ατομική βόμβα, υδρογονοβόμβα, αγία και πνευματική για το θέμα του σπαθιού του Ιωάννη. Και θα πω και στον Διονύση, τον παρακαλέσω, να βάλει και τίτλο της εκπομπής αυτό. Τι εννοώ. Υπάρχει γνωστός μου, θα πρέπει να προσέξω τα λόγια μου εδώ τώρα, γιατί καταλαβαίνετε εσείς, όσο το πούμε τώρα.
Υπάρχει άνθρωπος γνωστός του ευρύτερου περιβάλλοντος που πήγε τρεις φορές στην Τουρκία, να πούμε τα λιγότερα, γιατί η ουσία είναι μία. Τι που θα σας πω μετά. Πήγε στην Τουρκία, εκεί που πήγε, ξέρω που πήγε κλπ. Αλλά δεν έχω ευλογία εκείνη για την ασφάλεια των ανθρώπων. Γνωρίζεται με κρυπτοχριστιανούς που τον επήγαν δύο φορές κατά το παρελθόν, αυτό το πρόσωπο, και μία το πήγανε, να πούμε χρόνο, πέρυσι το 19 το πρώτο εξάμεινο, χοντρικά. Ο ίδιος αυτός άνθρωπος είδε με τα μάτια του και τα δυο του μάτια. Το σπαθί έχει βγει από το θικάρι. Ναι. Το σπαθί βγήκε. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για δύο λόγους. Γιατί το ποθούμενο βγαίνει με το σπαθί όταν βγει από το θικάρι. Γιατί στις δύο πρώτες φορές που πήγε, το σπαθί ήταν μέσα στο θικάρι. Τώρα το είδε έξω. Αυτό έχει μεγάλη σημασία με το ποθούμενο δένεται. Χρονικά. Σας είπα σε προηγούμενη εκπομπή ότι έχει ξυπνήσει ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης. Βεβαίως έχει ξυπνήσει. Κάθε μέρα μαζεύω πληροφορίες. Τώρα μου έστειλαν και από την Κωνσταντινούπολη πληροφορίες, φίλοι μου, που ζουν στην Κωνσταντινούπολη, και ο Άγιος Βασιλέας κάνει αυτά που κάνει. Μαζεύει το στρατό του και μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στον Εύρο, ασκητής, και στην Κοζάνη κλπ. Κλπ. Που μιλάει, σας είπα την προηγούμενη φορά, μιλάει online, μου λέει κάποιος. Ο Ανέστης ο Μαυροκέφαλος, λέμε αυτόν τον άνθρωπο, μιλάει online κάθε μέρα ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης, διότι η ψυχή δεν θέλει. Η ψυχή είναι αιώνια. Και όταν κοιμήθηκε το 1254, γεννήθηκε το 1193, ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης ο Βατάτζης, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι ο βασιλιάς μας, και τον έχω σε μεγάλη αγάπη, και μάλιστα χθες μου έκανε και την παράκληση ένας φίλος από Θεσσαλονίκη, ο Νίκος, παράκληση του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη. Και έχει μεγάλη σημασία διότι η ψυχή ζει και εμφανίστηκε, ότι όταν κοιμήθηκε πήγε στα σώσαντρα και μετά τον χάσαν και λοιπά. Τι να πρώτο να πτύξω τώρα. Δεν έχω χρόνο. Καταλήγω. Ετοιμάζει το στρατό του, έχει ξυπνήσει και λοιπά, για να τον πάει την ώρα την κατάλληλη σαν ζητιάνος στην Κωνσταντινούπολη στον ένα από τις 7 κολόνες για να τους αναδείξει, θέλετε αυτόν για βασιλέα που σας είπα νωρίτερα. Τώρα όμως έχουμε την άλλη πληροφορία που είναι ακόμη πιο σημαντική. Γιατί η ψυχή ξέρουμε όλοι δεν πεθαίνει και ότι είναι εδώ. Και ο πατήρ Παναγιώτης των Αγράφων τον έχει δει το 12-13 και μας έχει πει που πήγε στην Κωνσταντινούπολη κλπ. Οι ασκητές τα βλέπουν αυτά με τα μάτια της ψυχής. Γιατί υπάρχει διπλή πεντάδα. Και του σώματος και της ψυχής η πεντάδα. Οπότε λοιπόν εδώ τι έχουμε για πρώτη φορά. Ενώ στο Ισραήλ μιλάνε από 18 Σεπτεμβρίου ότι έρχεται ο Μεσσίας, το περιμένουν, γι' αυτό θα ρίξουν τα πυρηνικά τώρα. 21-22, αφού περιμένουν το Μεσσία να το Νετανιάχου. Οι ίδιοι μας του λένε. 300 άρθρα την ημέρα βγαίνουν γι' αυτό. Όχι ένα και δύο, χιλιάδες άρθρα. Πλημμύρισε το. Έρχεται ο Μεσσίας. Δεν θα έρθει ο Μεσσίας. Ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης θα έρθει. Δεν θα νικήσει ο Σφόρος και τα παιδιά του. Θα νικήσει ο Κύριος, ο Δημιουργός. Γι' αυτό και σας δίνω την πληροφορία και θα παρακαλέσω Διονύση, αυτό να είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Ότι το σπαθί βγήκε. Και ας τους άλλους να γιορτάζουν τη νέα εποχή τους, τη νέα χρονιά, μετά από 1950 χρόνια την καταστροφή από τον Τίτο, τον στρατηγό του, τον Ρωμαίος, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τώρα θα ξαναγίνει αναγέννηση κλπ. Τέρμα, ξεχάστε τα. Αυτό το καθορίζει ο Κύριος, η Αγία Τριάδα. Τέρμα. Οι άλλοι θα γελαστούν και θα τους δείτε στη συνέχεια πώς θα μπούσαν τους μαύρες γάτες. Τώρα θα πω και ένα ακόμα για να κλείσω. Διότι ο Γιώργος σε λίγο θα μου πει τι κάνεις εδώ. Γιατί παράδειγμα, μου λέει ο Γιώργος ο Αλεξίου που ήρθε από τη Γερμανία ένας φίλος μου και πήγα μαζί Γιώργο. Δεν προλαβαίνω να σου απαντήσω παράδειγμα που είπες για τη σχολή Φραγκφούρτης και τον κύκλο της Βιέννης. Θα τα αφήσω για την επόμενη εκπομπή. Αν γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτές τα lockdown, τις καραντίνες. Και χαιρετισμούς στον Γιώργο, στον φίλο μου, τον Αλεξίου στη Γερμανία που με χαρά πέρυσι πήγαμε στην Ιερά Μονή Ξηνιάδος και πήραμε και την Ευχή Γιώργη. Του πατέρα Αθανασίου, ενός Αγίου ανθρώπου, και θα κλείσω με τον Ηλία Βούλγαρη και με τελευταίο θέμα αυτό. Ρώτησε ο Ηλίας ο Βούλγαρης, ένας εκλεκτός μου φίλος, μου λέει, η Αγία Αποκάλυψη του Ιωάννη, λέει, μιλάει για τις Σάλπιγγες. Πότε έρχεται η έκτη Σάλπιγγα, μου λέει, γιατί άκουσε μια μέρα για έκτη Σάλπιγγα να μιλάω. Και του λέω, Ηλία, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, η τρίτη Σάλπιγγα ήταν από την Αγία Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ήταν το 1986, αν θυμάστε, 26 Απριλίου του 1986,
όταν έγινε το Τσερνομπίλ. Το Τσερνομπίλ έχει πει, αυτά τα στοιχεία τα παίρνω από το IMD Λεό, Ιερά Μονή Διονυσίου Πατέρας Λεόντιος, ο οποίος είναι ο διεθνολόγος, ο πνευματικός διεθνολόγος του Αγίου Όρους. Δηλαδή, όπως έχω σπουδάσει κοσμική πολιτική οικονομία, διεθνή πολιτική οικονομία, αυτό ξέρει την πνευματική διεθνή πολιτική οικονομία. Και από αυτόν λοιπόν, από το imdleo.gr, παίρνω και σας αντλώ, δηλαδή για να μην πέσω έξω, που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, ναι, το 1986 το Τσερνομπίλ ήταν η τρίτη σάλπιγγα, Ηλία. Και μάλιστα ότι θα χτυπήσει η τρίτη σάλπιγγα, είχε εμφανιστεί τότε η Παναγία 10 χρόνια ακριβώς την ίδια ημέρα, που αυτή η μέρα βέβαια είναι και τρία εξάρια, με το ψάξετε, 26 Απριλίου 1986, για να καταλάβετε ποιοι το κάνουν, και αν ήταν ατύχημα ή όχι, βάλτε το ερωτηματικό, για μένα είναι όσο ατύχημα ήταν και η δίδυμη πύργη, αλλά τόσο ατύχημα ήταν και το Τσερνομπίλ, αλλά αφήστε τώρα για εσάς, μην μπερδεύεστε, απλά πράγματα. Είχε εμφανιστεί η Παναγία τότε στο χωριό δίπλα και τους είπε ότι θα γίνει αυτό, τους ενημέρωσε ήδη πάνω στον ουρανό, το έχω κάνει ανάρτηση κλπ. Η τέταρτη σάλπιγγα, Ηλία, είναι, αν θυμάστε, στην Ιρλανδία έγινε είχαμε το μεγάλο αυτό το ατύχημα που έγινε η έκρηξη του ηφαιστείου, που έγινε 27 Μαρτίου του 2010. Το όνομά του είναι στραγγαλισμός γλώσσας, δεν μπορώ να το πω. Θυμάστε τότε, διότι από το Μάρτιο και Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο πτήσεις δεν γινόταν για τα αιωρούμενα σωματίδια, αν θυμάστε, 2010. Αυτό ήταν η τέταρτη σάλπιγγα. Η πέμπτη σάλπιγγα γίνεται 20 Απριλίου, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, συμπτύσσονται δηλαδή οι χρόνοι εδώ, οι άχρονοι για τον κύριο, 20 Απριλίου του 10 που έχουμε την έκρηξη, Ηλία, που μια με ρώτησες, στην Εξέδρα, στον κόλπο του Μεξικού, στις ακτές της Αριζόνα, 60 χιλιόμετρα, 6 και εδώ, όταν το έψαξα, όλα είναι 666 εκεί μέσα, 11, 13 κλπ, τα νούμερα των Ιλουμινάτη. Η έκρηξη λοιπόν αυτή έγινε 20 Απριλίου του 2010, είναι η περίπτωση του Deep Water Horizon, με όλο αυτό που έγινε με το πετρέλαιο που διαχύθηκε και όλα αυτά. Αυτή ήταν, δεν έχω άλλο χρόνο, ήταν η πέμπτη σάλπιγγα. Η έκτη σάλπιγγα είναι αυτή που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 2011. Δηλαδή συμπυκνωμένα τα γεγονότα το έχουν πει ο Γέροντος, ο Άγιος, ο Ιεράρχης, ο Σιατίστης, ο Αντώνιος και άλλοι, ο Παπαγιάννης ο Καλαΐδης και άλλοι και άλλοι. Το έχει αναφέρει ο Ιεράρχης στην Κύπρο, ο πατήρ Νεόφυτος. Δηλαδή άνθρωποι που είναι πολύ ψηλά πνευματικά, θέλω να πω, και αντλούν πηγές από άλλες πηγές πνευματικές. Άραγε λοιπόν εδώ, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος που αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και θα καταλήξει στον πυρηνικό ολοκαύτωμα, στον επίγειο Αρμαγεδόνα δηλαδή, έχει ξεκινήσει ήδη και είναι η έκτη Ηλία, Βούλγαρη, η έκτη Σάλπιγγα. Δεν έχω άλλο χρόνο, απλά να σας πω, σας ευχαριστώ πρώτον για τον χρόνο σας πριν κλείσω. Δεύτερον, δεν ξέρω αν θα επιτρέψει να ξαναγράψουμε άλλη εκπομπή ή όχι. Θα το δούμε, θα μιλήσουμε το Διονύση. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε και τι κλπ. Ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Τρίτον, θα σας θερμό παρακαλώ, επειδή τα πράγματα θα στριμωχθούν πάρα πολύ τώρα με το δεύτερο κύμα του κορονοϊού που ξεκινάει και θα μείνουμε σπίτια μας. Στον πρώτο αποτύχαμε. Είχαμε πολλές εκτρώσεις, πάρα πολλές εκτρώσεις, πολλά διαζύγια το δίμηνο και είχαμε και πολλά παιδιά αθέλητα. Δηλαδή τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο θα γεννηθούν αθέλητα παιδιά. Και όλοι τότε τι κάνανε, παρακαλούσαν στον πρώτο κορονοϊό να σταματήσει για να πάνε μπάνια το καλοκαίρι, γιατί είχαν βγάλει εισιτήρια για Μύκονο και Σαντορίνη. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι έρχεται ο τρίτος παγκόσμιος και τα παιδιά τους θα πίνουν πυρηνικό, πόσιμο νερό και συνεχίζουν. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω, μετάνοια, προσευχή, νηστεία, να είμαστε όλοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του Θεού. Εντολές του Θεού, το έψιλον, μη τα μυστήρια του Θεού, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κλπ. Και πει, εμοπού, προσευχή, αν δεν τα κάνουμε αυτά, ούτε ο χρόνος θα τις μικρύνει, ούτε η ένταση των γεγονότων θα σμικρύνει και η Παναγία θα συνεχίζει να κλαίει και εμείς το βιολί μας να κοιτάμε που θα πάμε να περάσουμε καλά. Αυτά τα σημάδια η Παναγία μας τα δίνει και είναι πρωτόγνωρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και με ανεχτήκατε και συγχωρέστε με για αμαρτίες ένας δικές μου και ό,τι καλό είπα ήταν του Κυρίου.
Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.